πρώτο μέρος κάνουμε μια έτσι μελέτη από το βίο του και στο δεύτερο από τις διδαχές του και τη διδασκαλία του. Και υπάρχει ένα τρίτο μέρος με ερωτήσεις, όπου μπορούν βέβαια να γίνονται οποιοσδήποτε ερωτήσεις. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και ερωτήσεις από αυτά τα οποία λένε. Και επικαιρά, ό,τι επιβάλλει, όπως είτε μέσα από τον Άγιο Σουλαρό, αλλά είτε και γενικότερα από την πνευματική ζωή, καθώς η πνευματική ζωή του ανθρώπου είναι ενιαία. Αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου ο Άγιος Σουλανός, ο μοναχός Σιμεών δηλαδή, είχε κάποιες ερωτήσεις και απορίες λόγω κάποιων δυσκολιών στην ώρα της προσευχής και μάλιστα τη στιγμή που αυτός επιδίδονταν ιδιαίτερα στην προσευχή, καθότι γνώριζε και κατάλαβε ότι η προσευχή είναι κάτι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και άλλωστε βλέπετε πόσο δυσκολευόμαστε όλοι στο θέμα αυτό και όλοι το θέτουν ως θέμα, έτσι, ως πρόβλημα στη διάρκεια της εξομολόγησης, είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Και δύσκολα, ας πούμε, βρίσκεις ανθρώπους, χριστιανούς, που να έχουν έτσι προσευχή. Συνήθως, ας πούμε, κάνουμε απόπειρες προσευχής, προσπάθειες προσευχής. Και να είμαστε ευτυχείς δηλαδή να κάνουμε και προσπάθειες προσευχής, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ίσως γιατί ζούμε και σε μια εποχή έτσι ταραγμένη, ανακατεμένη, μπερδεμένη, με πολλούς περισπασμούς και αυτά όλα είναι εναντίον, ας πούμε, της προσευχής. Να υπάρχει προσευχή, χρειάζεται συγκέντρωση, περισυλλογή και βέβαια καθαρότητα ψυχής. Είχε πάει λοιπόν ο μοναχός Σιμεών με απορία, λέει, στο παλιό ρωσικό μοναστήρι για να ζητήσει συμβουλές από τον γέροντα Ανατόλιο. Σε συνδέω με το προηγούμενο, παρότι ξέρω ότι αυτό το είπαμε την προηγούμενη φορά. Αυτός λέει, άκουσε όσα συμβαίνουν στον νεαρό μοναχό και του είπε, θα προσεύχεσαι, φαίνεται πολύ. Ναι, γιατί υπήρχαν πολλοί προβληματισμοί, σου λέει, αυτός είναι, ασχολείται με την προσευχή. Προσεύχομαι αδιάλειπτα, απάντησε ο Σιμεών. Νομίζω πως προσεύχεσαι κάπως εσφαλμένα και γι' αυτό βλέπεις συχνά δαίμονες, λέει εκείνος. Δεν ξέρω τι σημαίνει προσεύχομαι εσφαλμένα ή ορθά, αλλά ξέρω πως πρέπει να προσεύχομαι πάντοτε και γι' αυτό προσεύχομαι αδιάκοπα. Και να βλέπετε εδώ ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή ο δόκιμος τέλος πάντων ο Σιμεών, είχε καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει ο άνθρωπος, ας πούμε, άκουσε ότι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, αδιάλειπτη προσευχή. Και αυτό προσπαθούσε να το εφαρμόζει. Το λέω αυτό γιατί, παρότι δεν προσεύχονταν ορθά πάντοτε, το λέω αυτό γιατί όταν ο άνθρωπος δηλαδή έτσι καλοπροαίρετα προσπαθεί να πλησιάσει τον Θεό, ο Θεός τον φωτίζει ή τον κατευθύνει σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον διαφωτίσουν. Και έτσι δηλαδή δεν μένει ακάλυπτος, να το πούμε έτσι. Το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να είμαστε συνέχεια στην ανασφάλεια και στην αμφισβήτηση, να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό μας. Αυτό είναι βασικό στοιχείο. Δεν προσευχόμαστε σε ένα Θεό ρομπότ, σε ένα Θεό ο οποίος είναι κάπου άκαμπτος και ανελέητος, όπως εδώ σε σημείο κτλ. Αλλά σε έναν Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και παντοδύναμος και παντογνώστης, συν της άλλης. Μπορεί δηλαδή να διαιτήσει στα άδεια της ψυχής μας και να ξέρει, να γνωρίζει ότι έχουμε καλή προαίρεση, βάσει στη διάθεση της ψυχής μας και την προσπάθειά μας. Λέει λοιπόν, του λέει ο Ανατόλιος, ο γέροντας Ανατόλιος, ότι να φυλάγεις το νου σου καθαρό από κάθε φαντασία και λογισμό κατά την προσευχή και να τον περικλείεις στα λόγια της προσευχής. Και του εξήγησε τι σημαίνει νους καθαρός και πώς περικλείεται στα λόγια της προσευχής. Ναι, όταν λέμε νους καθαρός, ο νους στην πατερική φρασιολογία πολλές φορές ταυτίζεται με τον όρο καρδία. Δηλαδή είναι τα βάθη της ύπαρξης του ανθρώπου, ό,τι πιο τάγια των Αγίων, να το πούμε έτσι, της ψυχής του ανθρώπου. Και όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω, με ένα παράδειγμα το οποίο κάναμε με τους υπολογιστές, δεν είναι ούτε το hardware, ούτε το software, ούτε δηλαδή
το πρόγραμμα, αλλά είναι ο χειριστής όλων αυτών των πραγμάτων ο άνθρωπος. Δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου είναι πάνω και πέρα απ' όλα και είναι αυτή η οποία παραμένει και μετά την κίνηση του ανθρώπου. Φεύγει ο άνθρωπος, το σώμα γίνεται κόμμα, εκτός και αν είσαι άγιος και μείνεις, ας πούμε, άνετος. Και η ψυχή, το χώμα φυσικά και η ψυχολογία, όλα αυτά, και η ψυχολογία, και αυτό πάει στο χώμα, έτσι. Η ψυχή όμως πετάει προς το Θεό και είναι αιώνια. Δεν υπάρχει θάνατος για την ψυχή, αλλά υπάρχει μετάθεση. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να διατηρείται καθαρός ο νους του, η ψυχή του. Και η καθαρότητα αυτή επιτυγχάνεται βέβαια με την φυλακή του νόους, όπως λένε και πάλι οι Άγιοι Πατέρες, με το να προσέχει δηλαδή ο άνθρωπος να έχει καθαρό το νου του ανά πάσα στιγμή, να μην αφήνει μέσα, ας το πούμε έτσι, να μην γίνει τα αεροδρόμια, ας το πούμε έτσι, η ψυχή του, και μάλιστα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, να προσγειώνονται εχθρικά αεροπλάνα εκεί μέσα, πρέπει να είναι όλα φιλικά εκεί πέρα, Θεού δηλαδή όλα τα πράγματα, εκεί μέσα, όπως ώστε να υπάρχει καθαρότητα. Θα πεις, άνθρωποι είμαστε, δεν θα αμαρτήσουμε, δεν. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η εξομολόγηση. Πρέπει ο άνθρωπος τακτικά να έρχεται στο μυστήριο της εξομολόγησης και να καθαρίζεται. Με ειλικρίνεια. Χωρίς, ας πούμε, πονηρία, χωρίς υστερομβουλία. Και πραγματικά ο Θεός τον ανακαινίζει στην κυριολεξία και έτσι κρατάει ο Θεός την καθαρότητα της ψυχής μας. Και επίσης λέει ο νους να περικλείεται στα λόγια της προσευχής. Ο νους να περικλείεται στα λόγια της προσευχής. Δηλαδή, όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, θα λέγαμε, να περικλείεται στα λόγια της προσευχής. Και όχι, ας πούμε, η προσευχή, για να χρησιμοποιήσω ένα όρο μαθηματικό, προσπαθώ και εγώ, δηλαδή, το καταδύναμαι έτσι, γιατί, όπως τα καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να κανένας να μπορεί να ξεφύγει από τα βασικά για να μπορεί να τα αναπτύξει αυτά και να τα εκφράσει. Δηλαδή, να μην είναι η προσευχή μας, ας το πούμε έτσι, υποσύνολο του νοός. Έχουμε, ας πούμε, γίνεται όλα αυτά που γίνονται μέσα εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή, γίνονται πράγματα και ένα μέρος από αυτά είναι και προσευχή. Αλλά η προσευχή να είναι το κέντρο και όλα τα άλλα να περιπλύνονται μέσα στην προσευχή. Το καταλαβαίνει αυτό ο άνθρωπος, όταν το πετύχει δηλαδή, όταν το πετύχεις το καταλαβαίνεις. Γιατί δίνεται ολοκληρωτικά ο άνθρωπος στο Θεό εκείνη την ώρα. Και έτσι πρέπει να γίνεται η προσευχή. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος της προσευχής. Αν, ας πούμε, εγώ προσεύχομαι και, ας πούμε, ένα μέρος της καρδιάς μου είναι στο τι θα φάω μετά, ή που θα πάω αύριο, τι δουλειά θα κάνω πρώτες και δεύτερες κτλ. Ή τι είπα στη διάρκεια της ημέρας, εγώ τελείωσε, χάθηκαν όλα, εξαφανιστήκαν. Δεν είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Αυτό το οποίο θέλει ο Θεός είναι αυτό που λέει εκεί στην εξόριστη ψυχή, εξόριστη καρδία, εξόριστη ισχύω, εξόριστη διανία. Όλη η ύπαρξη του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή να είναι αφιερωμένη στη λατρεία του Θεού. Ο Σιμεών έμεινε αρκετό καιρό κοντά στο γέροντα Ανατόλιο. Ο πατήρ Ανατόλιος κατέκλυσε τις διδακτικές και ωφέλιμες οδηγίες του με φανερή κατάπληξη. Αν τώρα είσαι τέτοιος, τι θα γίνεις λοιπόν στα γράμματά σου, γιατί ήταν ένας νέος, ας πούμε, γύρω στα 35 χρονών τότε, και όμως παρόλα αυτά είχε, ας πούμε, έτσι, ζήλο ο Αϊσουλανός, όπως βλέπουμε στον Άγιο Παΐσιο, όταν μελετούμε τη ζωή του, πόσο μεγάλο ζήλο είχαν, ας πούμε, οι Άγιοι, κάτι που λείπει, ας πούμε, σε εμάς στην εποχή μας. Ο πατήρ Ανατόλιος ήταν υπομονετικός και επιμελής ασκητής. Ο γέροντας Σιλουανός έλεγε γι' αυτόν ότι πέρασε τη ζωή του με νηστεία και μετάνοια, αλλά μόνο στα γερατιά του. Στο 45ο έτος της μοναχικής του ζωής, δοκίμασε το μέγα έλεος του Θεού και γνώρισε πώς ενεργεί η χάρη. Θυμάστε, είχαμε πει σε παλιότερες συναντήσεις, αυτό το οποίο αναφέρει εδώ ο Άγιος Σιλουανός, το πώς, ας πούμε, η χάρη του Θεού ενεργεί στους ανθρώπους. Άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν λίγη χάρη στη ζωή τους και ανάλογα με την προσπάθειά τους προς το τέλος της ζωής τους παίρνουν περισσότερη χάρη. Άλλοι έχουν, ας πούμε, μεσαία χάρη και παίρνουν περισσότερη χάρη στη διάρκεια της πορείας τους. Και άλλοι έχουν, βέβαια, από την αρχή της ζωής τους μεγάλη χάρη, όπως, ας πούμε, έχουμε και με τους Αγίους που πολλές φορές βιώσαμε, με τον Άγιο Πορφύριο, με τον Άγιο Παΐσιο που είχαμε στην εποχή μας. Εδώ ο Ανατόλιος, ας το πούμε έτσι, λέει ότι πήρε χάρη προς το τέλος της ζωής του. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, ενδεχομένως να σκεφτούμε, ότι ήταν ένας Άγιος Γέροντας
αλλά ήταν ας πούμε δηλαδή στα μέτρια μέτρα, ας το πούμε, θα μπορούν πολύ. Όμως επειδή είχε αγνότητα, καθαρότητα και αγώνα, απέτησε κάτι, έστω προς το τέλος της ζωής του. Δεν έχει σημασία αυτό το πότε. Ο χρόνος είναι περισσότερο για τον άνθρωπο, για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Ήταν φυσικό, λέει, που εξεπλάγει από τη ζωή του νεαρού μοναχού, αλλά όμως δεν έπρεπε να φανερώσει την έκπληξή του. Και αυτό ήταν το σφάλμα του, γιατί έδωσε στον νεαρό αθλητή αφορμή για καινοδοξία, με την οποία εκείνος δεν είχε μάθει ακόμα να παλεύει. Αυτά τα λέει φυσικά εδώ ο γέροντας Σοφρόνιος, που έγραψε το βίο του Αγίου Σουλανού, μαθητής του Αγίου Σουλανού, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάρο. Και από την εμπειρία του φυσικά και αυτό, σαν ένας μεγάλος γέροντας της εποχής μας, λέει ότι ναι, μεν ήταν σωστή απάντηση του γέροντα Ανατολίου, αλλά όμως εν διαπλότητή του, ας πούμε, και ενδιαφερόντητη του κουλιούρου και πόπο, δηλαδή εσύ, ας πούμε, αλλά τώρα, ας πούμε, ξεκινάς έτσι, ας πούμε, φαντάσου τι θα γίνεις όταν προχωρείς, όταν μεγαλώσεις κτλ. Αυτό, όμως, λέει, φούντωσε την υπερηφάνεια του νεαρού μοναχού, του κοινοδοξία. Το λάθος του γέροντα Ανατολίου δεν ήταν μόνο παιδαγωγικό, αλλά και στρεφόταν κατά της χάρης τους. Η χάρη του Θεού δεν επιτρέπει στον αληθινό ασκητή να πει στον αδερφό έπαινο, γιατί συχνά ακόμα και οι τέλειοι δεν μπορούν να τον ακούσουν χωρίς να ζημιωθούν. Άρα, βλέπετε, κοιτάξτε, είδατε, μερικές φορές είναι μερικοί που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να λένε καλά λόγια πάντα, εντάξει, να λένε επαίνους, και βλέπεις ότι αυτοί που λένε, ας πούμε, τα καλά λόγια πάντοτε έτσι, ας πούμε, είναι πολύ δημοφιλείς κλπ. Καλό είναι αυτό, εντάξει, χάρισμα είναι αυτό. Αλλά όμως βλέπετε ότι εδώ λέει αντίθετα πράγματα. Ο γέροντας Σοφρόνιος λέει ότι αυτός ο οποίος πραγματικά αγαπάει αυτόν ο οποίος αγωνίζεται, δεν πρέπει να λέει αδιακρίτως έτσι λόγια, κουβέντες να πετάει, γιατί δεν ξέρεις τι επίδραση μπορεί να έχουν στην ψυχή του ανθρώπου. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και λένε και άλλοι πατέρες, όχι μόνο. Νομίζω ότι ο Άγιος Κλίμακος κάπου το λέει, ότι αυτός ο οποίος επαινεί έναν λέει μοναχό, και ο μοναχός συλβάται έναν αληθινό χριστιανό, είναι λέει σαν να τον παραδίδει στο διάβολο. Αυτός ο οποίος επαινεί έναν μοναχό είναι σαν να τον παραδίδει στο διάβολο. Διότι εκείνη τη στιγμή μπαίνουν οι λογισμοί, καταλαβαίνεις. Μου μπαίνουν οι λογισμοί, λες να είμαι πάνω τόσο καλός όσο με λένε, ας πούμε, κτλ. Και αρχίζει, ας πούμε, ένας αγώνας. Γι' αυτό λέει εδώ ο γέροντας Σοφρόνιος ότι ακόμα λέει και συχνά ακόμα και οι τέλειοι δεν μπορούν να ακούσουν τον έπαινο χωρίς να ζημιωθούν. Μία περίπτωση λέει επιτρέπεται μόνο, σε μία περίπτωση επιτρέπεται το έπαινος, όταν κάποιος αποκάμει από την απόγνωση. Όταν δηλαδή έχει πολλούς πειρασμούς και για κάποιους λόγους, δεν εξετάζουμε τώρα εδώ ας πούμε έτσι πώς και τι, φτάσει ας πούμε στο σημείο της απογοήτευσης. Και δεν είναι και τόσο πολύ σπάνιο αυτό, είναι αλήθεια στην εποχή μας. Έρχονται άνθρωποι πολλές φορές που απογοητεύονται απογοητεύονται από τον αγώνα τους και απογοητεύονται μάλιστα σε συνδυασμό με το κλίμα της ζωής τους. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, αγωνίζονται μεν, αλλά έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι και ο Θεός δεν θα τους αφήσει με την έννοια ότι τα πράγματα θα τους πάνε καλά στη ζωή. Δηλαδή, και εμείς ακόμα εδώ που είμαστε τώρα έτσι και συζητάμε έτσι ωραία, πόσο ας το πούμε έτσι αντέχουμε. Έτσι. Ας πούμε ότι ο Θεός ανοίγει, ας πούμε, το φάκελό μας και μας βγάζει έτσι, σιγά σιγά όλες εκείς τις δοκιμασίες και αρχίζει να μας τις βάζει, ας το πούμε έτσι, όλα μαζί. Μέχρι ποιο σημείο, ας πούμε, μπορούμε να αντέξουμε. Ή θα πούμε κάποιο στιγμή, φτάνει, stop, δεν αντέχω άλλο, φτάνει, τέρμα. Δηλαδή, έτσι λοιπόν μερικοί άνθρωποι έτσι, αυτό παθαίνουν στη ζωή τους, σε σχέση δηλαδή με τον αγώνα τον οποίο κάνουν και νομίζουν ότι θα είναι κατά κάποιο τρόπο στο απειρόβλητο, μετά απογοητεύονται γιατί βλέπουν ότι έχουν αρκετές δοκιμασίες στη ζωή τους. Δεν πρέπει να. Αυτό είναι θέμα του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Ο Θεός γνωρίζει ακριβώς τις ανάγκες της ψυχής μας και μέχρι ποιο σημείο αντέχουμε. Δεν πρέπει εμείς να βαρυγκομούμε και να προσπαθούμε δηλαδή τι να υποδείξουμε στο Θεό πώς θα λειτουργήσει. Πρέπει να παραδεινόμαστε στα χέρια του Θεού. Και το γεγονός δηλαδή ότι δεν παραδεινόμαστε, γι' αυτό υποφέρουμε συνήθως στη ζωή μας. Δεν είναι ότι υποφέρουμε από το βάρος δηλαδή των δοκιμασιών, αλλά υποφέρουμε γιατί δεν παραδεινόμαστε στα χέρια του Θεού. Και επειδή δεν παραδεινόμαστε στα χέρια του Θεού,
Δεν παίρνουμε όση χάρη μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντέξουμε τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Εκεί είναι δηλαδή το μυστικό. Και λέει εδώ ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος αναφέρεται στο βίο εδώ του Αγίου Σιλωανού, ότι να ανοίγονται όμως τα μάτια της αριστεράς σε όσα μας χαρίζει η δεξιά του υψίστου, ή δεν πρέπει να γίνεται καθόλου ή να γίνεται με πολύ τέχνη και προσοχή. Αυτό μάλλον το λέει της αριστεράς, μη γνωτώ η αριστερά σου και πει η δεξιά σου, μάλλον σε συνδυασμό με το χωρίο αυτό. Δηλαδή, όπως δηλαδή ο Χριστός μας λέει ότι να μην δίδουμε ιδιαίτερη σημασία, να γίνονται εν το κρυπτό, όλα να γίνονται εν το κρυπτό. Να μην δηλαδή ο άνθρωπος ασχολείται πολύ και καταγράφει αυτά τα οποία κάνει. Διότι αυτό δεν θα τον ωφελήσει τελικά, όχι μόνο τις καλές του πράξεις, αλλά και γενικότερα. Να προσπαθούμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να είμαστε έτσι όπως ο Θεός μας θέλει, από πρωί ως μέχρι νυχτός, και αυτό αρκεί για να έχουμε, ας πούμε, την ευλογία του Θεού, για να είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού. Όλα αυτά τα λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος σε σχέση με την αποκάλυψη, ας το πούμε έτσι, που έκανε ο Γέροντας Ανατόλιος στον νεαρό Σιμεών, ο οποίος είχε κάποιους λογισμούς και προβληματισμούς σε σχέση με την προσευχή. Διότι και εκείνος γνώριζε από την εμπειρία του ότι δεν είναι πολύ συνηθισμένο για ένα νέο άνθρωπο και ένα νέο μοναχό να επιδίδεται τόσο πολύ στην προσευχή. Έτσι όμως άρχιζε για τον νεαρό και ακόμη άπειρο μοναχό Σιμεών η πιο δύσκολη, η πιο περίπλοκη, η πιο λεπτή μάχη εναντίον της καινοδοξίας. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία επισύρουν όλες τις συμφορές και τις πτώσεις. Η χάρη εγκαταλείπει τον άνθρωπο και η καρδιά ψυχραίνεται, η προσευχή αδυνατίζει, ο νους διασκορπίζεται και αρχίζουν οι προσβολές των εμπαθών λογισμών. Ψυχή που είχε θεωρία της άλλης ζωής, καρδιά που γεύτηκε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, νους που γνώρισε την καθαρότητα, δεν θέλουν να συγκατατεθούν στην αποδοχή των άτοπων λογισμών που τους πολιορκούν. Πώς όμως να το επιτύχουν? Ναι, και πάλι εδώ μας λέει ότι ακριβώς όταν κάποιος επενέσει έναν άνθρωπο, το ζήτημα είναι τώρα ο έπαινος αυτός είναι καλόβουλος ή καμιά φορά είναι και κακόβουλος. Δηλαδή, βλέπεις δηλαδή μερικές φορές οι άνθρωποι επενούν άλλους ανθρώπους και πίσω από αυτόν τον έπαινο υπάρχει φθόνος, υπάρχει ζήλια. Λοιπόν, δεν μπορεί να προκύψει κάτι καλό από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος επαινεί κάποιον, αυτό θα πρέπει να γίνει με καλή διάθεση, καλοπροαίρετα. Αλλιώς, ας πούμε, είναι σαν να υφίσταται βασκανία, ας το πούμε έτσι, ο άνθρωπος αυτός, από το μάτι του φθονερό του ανθρώπου αυτού, ο οποίος τον ζηλεύει εδώ, προκειμένου. Βέβαια, εδώ δεν είναι πρόκειτο για τέτοια περίπτωση, για τον Ανατόλιο. Δεν είμαστε στην περίπτωση, αλλά λένε ότι γίνεται συνήθως στην καθημερινή, έτσι, αυτή που βλέπουμε ότι οι άνθρωποι πούμε, ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις ή αλλιώς στα ελληνικά κοπλιμέντα που λέμε. Και όταν, ας πούμε, κανείς ξεκινήσει, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία, τότε βρίσκεται ενώπιον της καινοδοξίας. Δηλαδή, καινοδοξία σημαίνει ότι πλέον ο άνθρωπος αυτό που κάνει δεν το κάνει για τον Θεό, δεν το κάνει για να έρθει πιο κοντά στο Θεό ή για να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, αλλά αρχίζουν και μπαίνουν λογισμοί ότι το κάνει κάτι για να αναδεχθεί, για να ξεχωρίσει, ας το πούμε, από τους άλλους. Αυτό είναι το πάθος της καινοδοξίας. Και τότε φυσικά, λέει, χάρη εγκαταλείπει τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος, ειδικά στο θέμα της προσευχής, η προσευχή είναι μια πολύ λεπτή διαδικασία, πάρα πολύ ευαίσθητη διαδικασία. Πρέπει να είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να υπάρχουν πολύ έτσι ειδικές συνθήκες στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Γέροντας Σοφρόνιος για την καθαρότητα και για το πώς, ας πούμε, πρέπει να περικλείονται ολόκληρος ο νους του ανθρώπου στην προσευχή. Και όταν αυτό διαταραχθεί, χάνει δηλαδή ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού, τότε αρχίζουν οι λογισμοί, ο νους διασκορπίζεται,
η προσευχή αδυνατίζει και χάνεται εντελώς. Και αρχίζουν μάλιστα και οι προσβολές των εμπαθών λογισμών. Αρχίζουν πλέον λογισμοί οι οποίοι προσβάλλουν την ψυχή και μπορεί, ας πούμε, να καταβάλουν κιόλας τον άνθρωπο. Πριν τη θεοφάνεια, η ψυχή του Σιμεών δεν μπορούσε να διώχνει τους λογισμούς και έφτασε ως την απόγνωση. Παρά την προσευχή που ενεργούσε ακατάπαυστα. Μετά την θεοφάνεια, η ψυχή του γνώρισε την ειρήνη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και η ζωή του έγινε συνεχής προσευχή και δοξολογία. Όμως, παρόλα αυτά, τώρα ξαναγύρισε η μάχη με τους λογισμούς. Η ψυχή νοσταλγεί, ζητά, οικετεύει, θρηνεί, αγωνίζεται να κρατήσει τον ακράτητο. Αλλά το φως, και όταν επιστρέφει, μένει μόνο για λίγο καιρό και πάλι απομακρύνεται. Άρχισαν τα μεγάλα διαστήματα της εναλλαγής της χάριτος και της εγκαταλείψεως. Ναι, λέει ότι και πριν, ας πούμε, εμφανιστεί ο Χριστός στην ψυχή του Σιμεών, υπήρχε ένας πόλεμος λογισμών στον αγώνα της αναζήτησης του Θεού και έφτασε μάλιστα μέχρι την απόγνωση. Είχαμε δει που έφτασε να λέει ο Σιλουανός πόσο αδυσόπιτος είναι, πόσο σκληρός δηλαδή είναι ο Θεός, ο οποίος τροποντινά δεν αποκαλύπτεται στους δούλους του, αλλά παραμένει κρυφός. Μετά, όταν γνώρισε την χάρη αυτή ο Άγιος Σιλουανός, βέβαια ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την ψυχή του, γνώρισε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, την παρουσία του Θεού, και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που μας λέει και εμάς ότι όποιος δεν το γευτεί αυτό το πράγμα προσωπικά, δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται σαν πληροφορία, είναι πρέπει κανείς να το βιώσει αυτό το πράγμα, για να το ζήσει, για να το καταλάβει. Διότι γίνεται ένα Αγίο Πνεύμα. Γνώρισε λοιπόν την ειρήνη της ψυχής. Τι σημαίνει ειρήνη στην ψυχή? Διότι η ειρήνη είναι παρουσία του Θεού, παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, η ειρήνη της ψυχής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, που αναφέρεται εκεί ο Απόστολος Παύλος στην σχετική του επιστολή. Τώρα όμως, παρότι είχε όλες αυτές τις θεϊκές εμπειρίες, ξαναγυρνάει, λέει, πάλι η μάχη με τους λογισμούς της καινοδοξίας. Αισθάνεται να χάνει τη χάρη από την ψυχή του. Και υπάρχουν δηλαδή εναλλαγές διαστήματα που άλλοτε έχει τη χάρη, άλλοτε αισθάνεται την εγκατάλειψη. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το φυσικό στην πνευματική ζωή, πρέπει να το περιμένει κανείς. Δεν πρέπει να περιμένουμε δηλαδή ότι βρήκαμε κάπου ένα διαμέρισμα, ας το πούμε έτσι καλό, παραθαλάσσιο ή προσήλιο και τα λοιπά, με όλες τις ανέσεις και εκεί αράζουμε. Όχι, δεν είναι έτσι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας. Αλλά το καλό όμως είναι ότι στον αγώνα αυτό ο άνθρωπος διαρκώς προοδεύει, δεν μένει στάσιμος. Δεν πάει χαμένος ο αγώνας αυτός. Οπότε στην πορεία αυτή υπάρχουν και εναλλαγές. Και οι εναλλαγές βέβαια αυτές γίνονται από τη μεριά του Θεού κυρίως για παιδαγωγικούς λόγους. Αφήνεται άλλοτε ο άνθρωπος μόνος, τόσο ώστε να αγωνιστεί, και άλλοτε παίρνει τις καραμέλες του Θεού, όπως τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι, ο Θεός μας δίνει τις καραμέλες κατά καιρούς, τα γλυκά του, τα οποία για να μας φιλοτιμήσει, να μας παρακινήσει περισσότερο στο πνευματικό αγώνα. Ούτε η πείρα των βασάνων του Άδη, ούτε η δωρεά της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, ούτε ακόμα η εμφάνιση του Κυρίου έδωσαν στον νεαρό μοναχό την πλήρη απαλλαγή από τις δαιμονικές επιθέσεις και την πάλη με τους λογισμούς. Παρόλη την εντατική προσευχή, ο νους του σκοτιζόταν κατά καιρούς από την όραση των δαιμόνων και την απώλεια της ειρήνης. Όλη η εξαίρετη πείρα του δεν του έδωσε τη γνώση πώς να διαμένει στην κατάσταση εκείνη που γνώρισε η ψυχή κατά την ώρα της οράσεως, ενώ του ήταν πλέον αδύνατο να δεχθεί ήσυχα την απομάκρυνση του φωτός. Η συμβουλή του Γέροντα Ανατόλιου να περιορίζει το νου στα λόγια της προσευχής βοήθησε τον Σιμεών να καθαρίσει ως ένα σημείο το νου του, αλλά ανεπαρκώς, και έτσι ορθώθηκε μπροστά του με όλη τη δύναμή του το πρόβλημα του ασκητικού αγώνα προς το λογισμό. Ναι, προσπαθεί τώρα να μας μεταφέρει τον αγώνα τον οποίο έκανε η ψυχή του Γέροντα Σιλουανού. Δεν έχουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες.
μάλλον γενικά θα λέγαμε, γενική είναι αυτή η περιγραφή, δηλαδή θέλει να πει ότι παρά το ότι είχε τη θεϊκή, ας το πούμε έτσι, φώτιση και όλα τα χαρίσματα αυτά ο νεαρός δόκιμος, όμως εξακολουθούσε να δέχεται δαιμονικές επιθέσεις και να πρέπει να εξακολουθεί να παλεύει με τους λογισμούς. Πολλές φορές έρχονται έτσι άνθρωποι και συζητάνε, ας πούμε, το θέμα των λογισμών. Και μερικοί έτσι λυγίζουν, ας πούμε, στο θέμα αυτό των λογισμών. Βέβαια, το θέμα είναι να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δικαιώματα στο διάβολο να μας πειράζει. Αυτό είναι το σημαντικό, διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τους λογισμούς, δεν αμαρτάνει καν. Έχει, ας πούμε, κάποιες προσβολές λογισμών. Είναι σαν να βρέχει, ας πούμε, και συγκρατάς την ομπρέλα. Δεν λες γιατί βρέχει, απλώς κρατάς μια ομπρέλα. Εάν, ας πούμε, κλείσεις την ομπρέλα σου και δέχεσαι την βροχή, τότε θα μου σκέψεις. Και αν, ας πούμε, μου σκέψεις και πολύ, μπορεί, ας πούμε, και να αρρωστήσεις. Κάπως έτσι είναι και οι λογισμοί. Εάν, ας πούμε, πεις ότι. Να δούμε τι λέει αυτός ο λογισμός ή τι λέει ο άλλος λογισμός κτλ. Αμέσως έτσι, με τον τρόπο αυτόν, έχεις σε μια συζήτηση με τον εχθρό. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και καλοί οι λογισμοί καταρχήν. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να διακρίνει ότι όταν είναι κάποιες στιγμές, όπως ας πούμε η ώρα της προσευχής για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει συζήτηση για οποιοδήποτε λογισμό, όσο και καλός να είναι ο λογισμός. Διότι εσύ εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι ενώπιον του ουράνιου βασιλέως. Δεν μπορεί να διακόψει λοιπόν τη συζήτηση με τον Κύριο για να πας, ας πούμε, να κάνεις οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Για όποιον μπήκε στην πορεία της πνευματικής ζωής, ή πάλι με τους λογισμούς, δεν είναι απλή σκέψη για το ένα ή το άλλο, αλλά αντίσταση προς τα σμεθοδία του διαβόλου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Νομίζω ότι αυτό είναι σωστό που λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ότι όλοι, ας πούμε, οι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν μια έστω και μικρή πείρα της πνευματικής ζωής, έχουν διάθεση δηλαδή να κάνουν πνευματική ζωή. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, ζούμε σε μια κοινωνία, λέμε μένουν ότι ζούμε σε χριστιανική κοινωνία, αλλά πόσοι όμως έχουν διάθεση να αγωνιστούν. Δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν διάθεση να αγωνιστούν. Και πάλι και από αυτούς που έχουν διάθεση να αγωνιστούν, βλέπετε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, όλοι βάζουν όρια. Λένε, ας πούμε, μέχρι αυτό το σημείο. Παρακαλώ, ας πούμε, δεν αντέχω, δεν μπορώ, δεν κάνω κλπ. Αυτό τι σημείο, όταν το λες αυτό, ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον Χριστό. Εάν όμως αφήσει τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού, τότε ξέρει εκείνος τι θα μου δώσει, πότε θα το δώσει και πώς θα το δώσει. Λέει λοιπόν ότι δεν είναι απλώς μια πάλη με τους λογισμούς, αλλά εδώ πρόκειται, ας το πούμε έτσι, για αντίσταση ουσιαστικά για ένα πόλεμο με τον διάβολο. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάνει τον αόρατο πόλεμο, το Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου. Αξίζει, ας πούμε, να το διαβάσετε ή να το ξαναδιαβάσετε όσοι το έχετε διαβάσει. Όπου εκεί ο Άγιος, ας πούμε, κάνει μια λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των διαφόρων λογισμών και πειρασμών και πόσο ο άνθρωπος μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορεί, ας πούμε, να τους αγνοήσει τους λογισμούς ή μπορεί να με τη λογική να τους απορρίψει, με τη συζήτηση. Με την χρήση, ας το πούμε έτσι, μπορεί να στην Αγία Γραφή, με το Λόγο του Θεού. Όταν, ας πούμε, δεν είναι σε όλα προσευχής, όπως είπαμε και προηγουμένως. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τρόποι. Και δεν είναι απλώς δηλαδή μία ότι αντιμετωπίζουμε κάποιους λογισμούς, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας πόλεμος του διαβόλου, οι λογισμοί. Διότι με αυτόν τον τρόπο ο διάβολος μπορεί και μας ελέγχει. Όταν φυσικά εμείς του το επιτρέψουμε. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις μια πολύ καλή διάθεση, να σε πω ένα απλό παράδειγμα. Να σηκώνεις το πρωί, να κάνεις το σταυρό σου, να κάνεις την προσευχή σου, να κάνεις εγώ τον κανόνα σου, να κάνεις τον προγραμματισμό τον πνευματικό της ημέρας κλπ. Και στην πορεία της ημέρας, λογισμός από εδώ, από εκεί κτλ. Και στο τέλος μέχρι το βράδυ να μην κάνεις τίποτα. Διότι θα υποστείς, ας πούμε, κάποιο πόλεμο, κάποιες αιτές. Και μέσα σε αυτόν τον πόλεμο είναι και ο πόλεμος των λογισμών από τη μεριά του διαβόλου. Ειδικά οι άνθρωποι που προσπαθούν για το καλύτερο, να ευαριστήσουν δηλαδή τον Θεό, θα δεχτούν τον πόλεμο του διαβόλου. Θα τον δεχτούν. Αυτό είναι μοιραίο, ας το πούμε έτσι. Και δεν είναι μοιραίο γιατί ο διάβολος το θέλει αυτό το πράγμα, αλλά γιατί ο Θεός το επιτρέπει για να δυναμώσει η ψυχή του ανθρώπου. Για να φανεί καθαρά η ελεύθερη βουλή του ανθρώπου. Η εξωτερική μορφή, λέει εδώ ο Γέροντας Σοφρόνιος, που παίρνει ο λογισμός, πολύ συχνά δεν δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθείς από πού προέρχεται. Είναι φυσικό. Ο διάβολος, ας πούμε, δεν έρχεται, σου λέει,
περιμένω εσείς τι κάνετε, είμαι ο διάβολος ή θέλω να σας πειράσω. Δεν του λέει αυτό το πράγμα. Αλλά έρχεται, ας πούμε, ακόμα και σαν μια καλή σκέψη, μια καλή ιδέα που μπορεί να νομίζεις ότι είναι δική σου εκείνη τη στιγμή. Ή μπορεί να νομίζεις, ας πούμε, ότι είναι και εκ του Θεού. Ναι, πολλοί λένε, ας πούμε, είναι εκ του Θεού. Δεν είχε λέει αυτή τη σκέψη, είναι εκ του Θεού. Αναφέρεται και ο Γέροντας Παΐσιος πολλές φορές, γιατί είναι παραδείγματα. Θυμάμαι τώρα μια περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε το λογισμό, ας πούμε, να κτίσει ένα εκκλησάκι στον Άγιο, στον Τίμιο Πρόδρομο. Και του, κατά κάποιο τρόπο, ο Τίμιος Πρόδρομος του εμφανίστηκε στον ύπνο του κτλ. Και του έδωσε, ας πούμε, αυτές τις ιδέες κτλ. Και ήταν εκ του διαβόλου. Εκ του πόνιρου ήταν αυτό για να του αναστατώσει όλη τη ζωή. Γιατί ήταν κάτι το οποίο γι' αυτό ήταν φυσικά έξω από τα μέτρα τα δικά του και του έκανε τη ζωή άνω κάτω. Λοιπόν, πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος, ας πούμε. Μην πει ότι αυτό που σκέφτηκα, αυτό που αισθάνομαι κτλ. Είναι και το σωστό. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Άλλο η εμπιστοσύνη να ξέρουμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητές μας σαν ικανότητα, σαν άνθρωποι που έχουμε με τα πτυχία μας και με τη δουλειά μας. Και άλλο στην πνευματική ζωή, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και εφόσον υπάρχει πνευματικός, γιατί να μην ρωτήσουμε το πνευματικό. Εκεί, ας πούμε, ό,τι και να συμβεί, αμέσως αποκαλύπτεται η πλεκτάνη του διαβόλου. Εάν, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο είναι πονηρό, δεν υπάρχει περίπτωση ο πνευματικός να μην φωτιστεί. Όταν και εμείς φυσικά πάμε καλοπροαίρετα και προσευχόμαστε για να φωτιστεί και ο πνευματικός και να μην μας πει αυτά τα οποία πρέπει. Πλησιάζει λοιπόν ο λογισμός, λέει, αθόρυβα, σαν κλέφτης. Και η πρώτη λογική του μορφή μπορεί να φανεί τελείως φυσική σε εμάς, αλλά ακόμα και αγία. Και να μην είναι αγία, όμως. Έτσι. Να φαίνεται την αγία και να μην είναι αγία. Και όμως, πολλές φορές, αρκεί και η ελαφρότερη προσέγγιση ενός τέτοιου λογισμού για να προκαλέσει βαθιά αλλαγή στην ψυχή. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ που λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος. Δηλαδή, πώς οι λογισμοί μπορεί να αλλάξουν τη ζωή μας. Είτε προς το καλό, είτε προς το άσχημο. Και είναι λογικό και ψυχολογικά να το σκεφτείς, δηλαδή όλη η ζωή του ανθρώπου τι είναι. Είναι σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορά. Πλην όμως και τα συναισθήματα και η συμπεριφορά επηρεάζονται από τις σκέψεις του ανθρώπου, από τους λογισμούς δηλαδή. Καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό. Αν λοιπόν εμείς επιτρέψουμε στις σκοτεινές δυνάμεις να διεισδύσουν μέσα στην ψυχή μας, εκουσίως ή ακουσίως, καταλαβαίνετε τι ζημιά μπορεί να πάθουμε. Και εκεί που νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν ελεύθεροι, ξαφνικά απελευθερωθήκαμε σήμερα και σηκώσαμε εκεί ένα μπαϊράκι η σημαία της ελευθερίας και εμείς να κατευθυνόμαστε, ας το πούμε έτσι, από άλλες δυνάμεις και να βρεθούμε αλλού. Ενώ θα μπορούσαμε, ας πούμε, να βάλουμε μια τάξη στη ζωή μας και να προκόψουμε πνευματικά κτλ. Ξαφνικά να, όλα αυτά να χαλάσουν και να βρεθούμε αλλού. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή να εφαρμόζει τους κανονισμούς και να μην αυτοσχεδιάζει, διότι ο αυτοσχεδιασμός και η ελευθερία, μάλλον να το πω καλύτερα, η ελευθεριότητα, να χρησιμοποιήσω το σωστό όρο, διότι η ελευθερία είναι κάτι καλό, η ελευθεριότητα, όταν δηλαδή ο άνθρωπος κάνει κατάχρηση της ελευθερίας, να μας οδηγήσει στις αγκάλες του εχθρού. Η κρίση, λέει, για τη φύση του λογισμού δεν πρέπει να στηρίζεται στην εξωτερική του μορφή. Μόνο η πείρα οδηγεί στη γνώση για το ποια δύναμη και λεπτότητα και πόσες ποικίλες μορφές μπορούν να προσλάβουν οι δαιμονικές υποβολές. Ακόμα και όταν είναι αγαθός ο λογισμός στη φύση του, μπορεί να μπει κρυφά μέσα κάποιο ξένο στοιχείο και να αλλάξει ουσιαστικά το πνευματικό του περιεχόμενο και την επίδρασή του σε εμάς. Λέει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, ότι η πείρα θα μας οδηγήσει, η πείρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα στην πνευματική ζωή. Τώρα θα μου πεις πόσο πείρα μπορούμε να έχουμε εμείς που είμαστε ακάρι. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όταν μπορεί ο άνθρωπος μέρα με τη μέρα να αποκτά μια εμπειρία και να μαθαίνει, ας το πούμε έτσι, έστω και από τα λάθη του, και έστω και από τις άσχημες στιγμές, έστω και από τις πτώσεις του. Μακάρι να μαθαίναμε και να μαθαίνουμε από τις πτώσεις μας. Διότι βλέπετε ότι πολλές φορές, συνήθως αυτά τα οποία λέμε στην εξομολόγηση, τι είναι, τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά λέμε. Τα ίδια και τα ίδια. Είναι. Και πολλές φορές μάλιστα έχει το πειρασμό και μας λέει ότι τώρα τι να πας να πεις τώρα, τα ίδια. Ρεζίλη γίνεσαι, ρεζίλη. Τι να πεις, τα ίδια πράγματα. Α, στο κράτο, ας πούμε, έτσι λίγο έτσι να
ξέρω, να πας κάνα 2-3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, να καθαριστείς, ας το πούμε έτσι, να είσαι. Και πρέπει να πας, ας πούμε, σημαντικό, να πεις, ναι, 6 μήνες δεν έκανα τίποτα, ας πούμε έτσι. Μεταξύ στους 6 τους μήνες, ο διάβολος αντί να υποχωρήσει, κερδίζει έδαφος και σε πρόκειται να παίζεις και σε άλλες χειρότερες αμαρτίες, μετά γίνονται τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν η πείρα είναι κάτι που. Αλλά το κυρίως όμως βέβαια είναι ο φωτισμός και η διάκριση. Διότι λέει μπορεί ας πούμε και σε έναν αγαθό λογισμό να διεισδύσει μέσα κάποιο ξένο στοιχείο, κάποιο στοιχείο δηλαδή του εχθρού και να έχει πνευματική επίδραση στην ζωή μας και στην σκέψη μας. Ας μείνουμε αυτά στο πρώτο κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάποιος στο υπαρκτού κάτι. Ναι. Πάτε, ποιες οι πηγές προέλευσης στον λογισμό, πέρα από του Θεού και του αντικειμένου διαβόλου, υπάρχουν και άλλες πηγές που προέλευσης. Και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη ψυχή μας που μπορούμε να δούμε από που προέρχονται. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για το πώς από πού προέρχονται οι λογισμοί. Ή να το πούμε διαφορετικά, οι σκέψεις του ανθρώπου. Να το πάρουμε και ιατρικά το θέμα. Και αυτό ας το σκεφτεί ο καθένας. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Το οποίο ας πούμε συγγενεύει με τι σημαίνει ελευθερία για τον άνθρωπο. Διότι από το πώς ο άνθρωπος ελέγχει τους λογισμούς του και από πού κατευθύνεται, σε τελική ανάλυση καταλαβαίνει κανείς και πόσο ελεύθερος είναι. Πολλές φορές, ας πω ένα απλό παράδειγμα, έρχονται ας πούμε άνθρωποι και λένε ας πούμε ότι θέλω να εξομολογηθώ, ότι μπαίνω ας πούμε στο διαδίκτυο σε ακατάλληλα site κτλ. Και το εξομολογούμε. Ωραία, το εξομολογήσει. Και είσαι έτοιμος να το ξανακάνεις και την επόμενη φορά να το ξαναεξομολογηθείς πάλι. Και δεν καταλαβαίνεις ότι πλέον είσαι εχμάλωτος αυτών των πραγμάτων τα οποία κυνηγάς και τα οποία είναι παράνομα εντός εισαγωγικών. Γίνεσαι πλέον εχμάλωτος και ελέγχεσαι από αυτά. Διότι για να μπορέσεις να αποδεσμευτείς από αυτά πρέπει να μετανοήσεις ειλικρινά, δεν είναι απλώς να το πεις δηλαδή σαν αμαρτία, και να πεις ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν και εντελώς το διαδίκτυο. Διότι δεν μπορούν, ας πούμε, να πούμε, ξέρετε πόσο έτσι ο εθισμός του διαδικτύου, πόσο μεγάλη ασθένεια είναι σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη ασθένεια. Επίσης, διάβαζα κάπου και το πόσο, σε τι μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι κυνηγούν τέτοια έτσι πονηρά, ας πούμε, site. Πάνω από 50% του όγκου υλικού, φανταστείτε, πάνω από 50% του όγκου υλικού που διακινείται μέσω του διαδικτύου είναι ακατάλληλα. Φοβερό αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή έχουν δίκιο αυτοί σε έναν βαθμό που λένε ότι μπορεί να φαίνεται ακραίο μερικές φορές και λένε ότι όχι είναι καταστροφή κτλ. Μα πώς, αν το πάρεις και στατιστικά θα δεις δηλαδή, ότι αυτό όμως ισχύει. Και πέρα από τα στατιστικά, εμάς μας ενδιαφέρει για την ψυχή του καθενός. Άρα λοιπόν σε μεγάλο βαθμό εμείς επηρεάζουμε τους λογισμούς τους οποίους έχουμε οι ίδιοι πώς, με τις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Όταν δηλαδή εγώ έχω πονηρές επιλογές, θα έχω και πονηρούς λογισμούς μετά. Είναι επόμενο. Όταν έχω καθαρές επιλογές και άγιες επιλογές, θα έχω και άγιους λογισμούς. Βέβαια λέει και ο Άγιος Παΐσιος ότι να γίνεται λέει εργοστάσια καλών λογισμών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπορεί με την προσπάθεια, μπορεί με τον αγώνα, σε έναν βαθμό να το πετύχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να έχεις ας πούμε άσχημους λογισμούς, μπορείς να έχεις αρνητικούς λογισμούς και σε μέσω εκείνη τη στιγμή να παρεμβαίνεις στο λογισμό με την ελεύθερη θέλησή σου και να λες ότι όχι. Δεν θα σκεφτώ εγώ σωστικά ότι αυτός μου μίλησε έτσι και επειδή μου μίλησε έτσι άσχημα, ήθελε να με προσβάλλει. Όχι, δεν ήθελε να με προσβάλλει. Εκείνη τη στιγμή απλώς του ξέφυγε, ρε παιδί μου. Ή είχε το νου του αλλού, Το δικαιολογώ αυτό το πράγμα. Και κάνοντας αυτό το πράγμα συστηματικά, σε λίγο καθαρίζει ο λογισμός μου και μαθαίνω πλέον να σκέφτομαι απλά και απονήρευτα. Έτσι όπως ο Θεός δηλαδή ζητάει, έτσι όπως ας πούμε να σκεφτόταν ένα παιδί. Λέει ο Χριστός ότι αν δεν γίνεται λέει στην τα παιδιά, δεν πρόκειται να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μέσα φυσικά σε αυτή την παιδικότητα είναι βέβαια η ταπείνωση κατεσοχήν. Βλέπετε πόσο ταπείνωση έχουν τα παιδιά, αλλά είναι και η απλότητα με την οποία σκέφτεται ένα παιδί. Η έλλειψη πονηρίας.
πολλές φορές εμείς γελάμε. Βλέπετε, μιλάμε με ένα παιδί και εκτός του μεγάλη απλότητα, λέμε ας πούμε κάτι πονηρό, το παιδί σκέφτεται πολύ απλά. Και εμείς γελάμε. Γελάμε γιατί το παιδί δεν έχει την πονηριά που έχει, ας πούμε, ο μεγάλος, ο οποίος έχει διαφαρεί ο νους του ανθρώπου. Βέβαια, θα μου πεις, δεν είναι μόνο διαφορά, είναι και ορίμαση με την έννοια ότι, μπορεί, ότι πάει και κάπου αλλού το μυαλό μας. Μπορεί, ας πούμε, αυτό να έχει κάποια. Αυτή με την ορειμότητα, αλλά τουλάχιστον να πάει σε καλά πράγματα. Οπότε, εν κατακλείδη, ολοκληρώνοντας αυτό που ρώτησες, σίγουρα ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει τους λογισμούς του μέσα από τις επιλογές του. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα από εκεί και μετά, σαφώς υπάρχουν και προέλευση λογισμών που είναι, ας πούμε, από άγια προέλευση. Μπορεί να είναι από τον Άγιό σου, μπορεί να είναι από τον Άγγελό σου. Αλλά μπορεί να είναι όμως και από τον πειρασμό από εκεί και μετά. Και χρειάζεται, ας πούμε, μεγάλη προσοχή. Και ανάλογα με τον πνευματικό αγώνα που κάνει ο άνθρωπος, θα είναι και η διάκριση την οποία μπορεί να πετύχει για την αναγνώριση αυτών των λογισμών. Μπορεί δηλαδή ότι από τη άγια προέλευση θα έχει και ένα καλό συνέστημα. Άμα είναι καλός λογισμός από τον πονηρό, έχει άλλη διάκριση ή έχει και εκεί καλό συνέστημα. Συνήθως. Όταν είναι, ας πούμε, από τον Θεό, υπάρχει μια ειρήνη, μια γαλήνη, μια ανάπαυση στην ψυχή του ανθρώπου. Διαφορετικά, υπάρχει μια ταραχή. Παρόλο που θα είναι καλό. Ναι, αυτό μας λένε οι Άγιοι. Ότι όταν βλέπεις, ας πούμε, μπορεί να έχεις κάτι καλό, σκέφτηκα κάτι, έχω μια καλή ιδέα, ας το πούμε έτσι. Παράλληλα, όμως, έχω και μια ταραχή. Ή έχω μια αγωνία. Θα πετύχει όμως αυτή η καλή μου ιδέα, ή όμως με προλάβει κανένας άλλος και μου την κάνει, και εγώ δεν προλάβω να την κάνω, Αμέσως βλέπεις ότι έχει μέσα μία ποιότητα η οποία μπορεί να είναι καλή ιδέα. Δεν μπορούσε να προλάβει κανένας άλλος που μου το κάνει, έτσι. Είναι του πονηρού. Θα σε βάλει σε ανταγωνισμό, σε αντιμαχία, σε αντιζηλία κτλ. Από μια μεριά πνευματικά και από την άλλη ψυχολογικά, ποιο είναι πιο δύσκολο ο άνθρωπος να δώσει μια βαριά κουβέντα και να μην παρεξηγηθεί, να μην πονέσει, ή να ακούσει να νέπαινε και να μην το πάρει απάντητο, ας πούμε. Και παίζει ρόλο, ξεχωρίζω ότι έχει άλλη ουσία πνευματική διάθεση και άλλη ψυχολογική, στη δυσκολία του πράγματος αυτό. Στην ψυχολογική, η ψυχολογία δεν ενδιαφέρεται για τον εγωισμό, για παράδειγμα. Ίσα-ίσα μπορεί να τον ενισχύει όλα. Δεν μπορεί να είναι περισσότερο ένα άνθρωπο ψυχολογική άποψη. Σκληρός ο λόγος ή τον ψυχολογικό. Εξαρτάται την περίπτωση. Αλλά μια και το θέτετε αυτό, ο Άγιος Άγιος Κλίμακος λέει σε σχέση με την πραότητα ότι είτε ο κακός λόγος είτε ο καλός λόγος μπορεί να φέρει ταραχή στην ψυχή του ανθρώπου. Είτε ο κακός λόγος είτε ο καλός λόγος. Ενώ ο πράος άνθρωπος λέει δεν θα ταραχθεί ούτε από τον κακό λόγο ούτε από τον καλό λόγο. Και μερικές φορές ο καλός λόγος είναι πιο επικίνδυνος και πιο δύσκολος. Δηλαδή, μπορεί να σου πει μια κακή αυτή, να πεις εντάξει, δεν μου πει μια κακή κουβέντα. Αν σου πει μια καλή κουβέντα, εκεί πια μπορεί να ταραχθεί η ψυχή σου. Να αναστατωθεί. Να πεις τι γίνεται. Να κινδυνεύσει ακριβώς ο κίνδυνος που είπε προηγουμένως εδώ για τον μοναχό εδώ σήμερα, ο οποίος δέχτηκε. Τον έπαιρνο από τον γέροντα Ανατόλιο. Ναι, ρε πατέρ, στο γεροντικό που διαβάζουμε, αφήνω να δοκιμάσουμε έναν άνθρωπο τι ποιότητα ήταν. Δοκίμαζαν ένα δύσκολο με ωραίο λόγο. Δεν του δοκίμαζαν να ξεφανιστεί με έναν καλό λόγο. Όχι πάντα, δεν το ξέρουμε. Όχι πάντα. Ναι, γιατί εκείνο αναγνωρίζεται πιο εύκολα. Φωτογραφίζεται πιο εύκολα. Η ταραχή στην ψυχή του ανθρώπου φωτογραφίζεται πιο εύκολα. Ενώ ο έπαιρνο. Δεν είναι εύκολο να φωτογραφηθεί, αυτή είναι η διαφορά. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά όμως όταν ο πνευματικός γνωρίζει τους λογισμούς του ανθρώπου, μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ας πούμε και ένα άλλο κομμάτι, ένας άνθρωπος, πότε είναι πιο επικίνδυνος, όταν είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, με την έννοια χαζός ή βλάκα, ας πούμε, ανόητος, με την έννοια ότι δεν έχει όρια στο. Όχι που είναι κακός, απλά δεν έχει διάκριση, είναι. Εντελώς σχήμα και δεν μπορεί να. Αυτό δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τους άλλους, για τον εαυτό του, ή ένας κακός άνθρωπος. Ο οποίος μπορεί να είναι κακός και να ξέρει ότι είναι κακός και να σταθμιστεί καλύτερα, ας πούμε, οι αντιδράσεις του και αυτά. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος, ας πούμε, για τους συναδέλφους, για το περιβάλλον. Καλά, από πνευματική άποψη, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα πνευματικά ο καθένας. Διότι μπορεί κανένας να μην έχει δυνατότητες, αλλά σημασία η πνευματική ζημία είναι που μετράει. Αυτό είναι. Η πνευματική ζημία είναι που μετράει.
για το Θεό αλλά και για εμάς ή για τους ανθρώπους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος κακός και που είναι κακός και που θα θυμίζεις έτσι, που είναι στα μέτρα, ένας που είναι ανόητος, αδιάκριτος, τέλος πάντων, δεν ξέρεις από πού θα κάνει, ας πούμε, την. Καλά, τώρα εντάξει, τώρα μιλάμε και λίγο κοσμικά, δηλαδή, σε μια εργασία αυτή που κάνει. Και πάλι αυτό χρειάζεται διάκριση για να εξαρτάται από τη φύση της εργασίας. Από τι του αναθέτεις, τι αρμοδιότητες και τι ευθύνες του αναθέτεις, του καθενός. Διότι μπορεί, ας πούμε, να αναθέσει κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο που πνευματικά, ας πούμε, είναι ακατάλληλος και να μην μπορείς να σταθμίσεις τις συνέπειες των πράξεών του, τα οποία σε βάθος χρόνου μπορούν να εκτιμηθούν μόνο. Ποιος μπορεί να εκτιμήσει, ας πούμε, τη ζημιά την οποία έχει κάνει κάποιος στην ψυχή ενός άλλου ανθρώπου. Πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Μόνο ο Θεός ίσως το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό τώρα, μια που το θέτεται, με αφορμή αυτό, πολλοί γονείς, ας το πούμε έτσι, εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε μια αγγελία. Διαβάζουμε αγγελία ότι μια γυναίκα λέει κρατάει παιδιά. Και τι θα πει κρατάει παιδιά, τι είναι σκυλάκια, είναι παιδιά. Τα κρατάει. Και βρήκαν από την αγγελία, είχε μια φθηνή, μια καλή τιμή κτλ. Και αυτή είναι άλλον τάλλον. Και έχει επίδραση πάνω στην ψυχή των παιδιών πλέον. Μπορεί να είναι άθλη, μπορεί να είναι βουδίστρια, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει. Σατανίστρια μπορεί να είναι. Και όμως ο άλλος την παίρνει στο σπίτι και τα μικρά παιδιά, ας πούμε, βλέπουν αυτά. Σαν το παράδειγμα που έλεγα πρόσφατα σε ένα άλλο κύκλο, που ένα παιδάκι, ας το πούμε έτσι, στο σπίτι, η μαμά του είπε να προσευχηθούν και αυτό άρχισε, λέει, να πλένει τα χεράκια του, να πλένει τα αυτάκια του. Τι κάνεις, παιδί μου, λέει, πέρα. Λέει, διάβασα, λέει, ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, πριν την προσευχή. Mm-hmm. Είχε διαβάσει την μουσουλμανική προετοιμασία της προσευχής. Mm-hmm. Καταλάβατε, mm-hmm. Σε τι σημείο φτάσαμε. Mm-hmm. Οπότε διαστρέφεται εντελώς, ας πούμε, το νόημα και της προσευχής, αλλά και της ψυχής του παιδιού. Λοιπόν, καλά, ας τελειώσω εγώ και μετά επανερχόμαστε στις ερωτήσεις σας. Mm-hmm. Πάμε λίγο τώρα στο δεύτερο μέρος. Το οποίο είναι ένα κεφάλαιο το οποίο διερχόμαστε, το αναφέρεται στη δίψα του Θεού, όσοι έχετε το βιβλίο αυτό. Ενδεικτικά σας λέω ότι είμαστε στη σελίδα 354. Αυτά είναι κάποιες σημειώσεις που διαβάζουμε από τον Γέροντα Σιλουανό, από τον Αβά Σιλουανό, από τον Άγιο Σιλουανό, και τα οποία μάλλον ταιριάζουν περισσότερο σαν προσευχές να τα διαβάσουμε. Όπως αισθάνεται ο καθένας περισσότερο. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη δυστυχία από την απώλεια της χάριτος. Τότε η ψυχή νοσταλγεί το Θεό. Και με τι να παρομοιάσω την νοσταλγία αυτή, θα την παρομοιάσω με το κλάμα της μητέρας που έχασε το μονάκριβο αγαπημένο γιο της και φωνάζει: «Πού είσαι, σπλάχνο μου, αγαπημένο, πού είσαι, χαρά μου». Βλέπετε πόσο, ας πούμε, εδώ η αναζήτηση αυτή, και αυτό ταιριάζει, βλέπετε, αυτό ταιριάζει και με το βίο που διαβάζουμε στο πρώτο κομμάτι. Σήμερα είπαμε κάτι σχετικό. Πώς, ας πούμε, εισπράττει ο αγωνιστής, ο οποίος είχε την εμπειρία του Θεού, την απώλεια μετά του Θεού. Πώς η ψυχή, ας πούμε, φτάνει στο σημείο να λαχταράει, ας πούμε, να νοσταλγεί το Θεό. Πόσο, ας πούμε, μακριά μπορεί να είναι αυτό από εμάς, έτσι. Διότι όταν δεν γευτήκαμε το Θεό, πώς να νοσταλγήσουμε το Θεό. Δεν αφήσαμε τον εαυτό μας να γευτούμε το Θεό. Πρέπει πρώτα να γευτούμε το Θεό, να αγαπήσουμε το Θεό, για να αισθανθούμε μετά την απουσία του Θεού. Έτσι και ακόμα περισσότερο πονάει η ψυχή μου για τον Κύριο, όταν αποστερηθεί την γλυκύτητα και τη χάρη της αγάπης του Θεού. Πού είσαι, Θεέ μου, ελεήμων, πού είσαι, άδειτο φως, γιατί κρύφτηκες από μένα και δεν βλέπω πια το πράο και φωτεινό πρόσωπό σου. Σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλά για σένα. Οι περισσότεροι σώζονται με την πίστη. Αλλά όπως είπες εσύ ο ίδιος στον Απόστολο Θωμά, εσύ με είδες και με ψηλάφισες. Αλλά μακάρι είναι και εκείνοι που δεν με είδαν, αλλά πιστεύουν. Έτσι δεν αισθάνονται όλοι το Πνεύμα του Άγιου, αλλά όσοι φοβούνται το Θεό και τηρούν τις εντολές του, θα σωθούν. Γιατί ο Κύριος μας αγαπά απείρως. Εγώ δεν θα μπορούσα να γνωρίζω την αγάπη αυτή αν δεν με δίδασκε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο διδάσκει κάθε αγαθό. Βλέπετε ότι ο ίδιος ο Άγιος Σιλουανός λέει ότι σπάνιες, λέει, είναι οι ψυχές που γνωρίζουν αληθινά το Θεό. Εμείς βέβαια λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας κτλ. Τουλάχιστον όμως προσπαθούμε.
τουλάχιστον να προσπαθούμε, αυτό έχει σημασία, τουλάχιστον να προσπαθούμε. Εδώ ένας γέροντας Πορφύριος, ο οποίος μιλούσε για την αγάπη του Θεού, έλεγε ότι δεν είμαι, λέει, καλός χριστιανός, αλλά όμως προσπαθώ, λέει, να γίνω καλός χριστιανός, να γίνω άνθρωπος του Θεού. Τώρα, όταν ένας Άγιος το λέει αυτό το πράγμα, μην σας φανεί παράξενο ή υπερβολή το ότι πρέπει εμείς να το λέμε αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο να λέμε, δηλαδή, ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Όμως, θέλουμε να είμαστε. Αυτό είναι σημαντικό. Και γι' αυτό βρισκόμαστε άλλωστε και στον χώρο αυτών της Εκκλησίας. Επίσης, λέει, σπάνιοι λίγοι είναι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλά για το Θεό. Φανταστείτε τώρα σε μια συζήτηση, ας πούμε, που θα κάναμε εμείς ιδιωτικά, εσείς στο έξοδο, ας πούμε, στην αναμονή, για παράδειγμα, κτλ. Να μιλούσαμε για την αναζήτηση του Θεού. Να μην μιλούσαμε για άλλα θέματα, αλλά να μιλούσαμε για την αναζήτηση του Θεού. Πού να το ακούσει αυτό το πράγμα, πού να το δει αυτό. Πήγαινε, ας πούμε, να ακούσεις τους χριστιανούς τι λένε όταν βγαίνουν από την Εκκλησία. Βγαίνουν από την Εκκλησία, έτσι, μια Κυριακή. Και πήγαινε, ας πούμε, να στήσεις αυτή, να δούμε τι λένε στις παρέες. Όλοι σίγουρα θα μιλάνε για την αναζήτηση του Θεού. Καλώς. Πώς, ας πούμε, από το πρωί που ήταν στην Εκκλησία, στο ναό, τι εμπειρίες, ας πούμε, θεϊκές είχαν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, λέει εδώ ο Άγιος Ιωαννός, μας καθησυχάζει. Είπε στον Άγιο Θωμά, λέει, ο ίδιος ο Κύριος, ότι επειδή, λέει, με είδες και με ξυλάφισες, πίστεψες. Μακάρι οι μη δόντες και πιστέψαμες. Είναι ευτυχείς αυτοί οι οποίοι δεν θα με δουν, αλλά θα πιστέψουν. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Ιωαννός, ότι εγώ, λέει, είχα την ευλογία να εν Αγίω Πνεύματι, με τη βοήθεια, δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος, να γνωρίσω τον Θεό. Αλλά και όσοι όμως φοβούνται τον Θεό και τηρούν τις εντολές του, όσοι, δηλαδή, προσπαθούν να είναι δούλοι του Κυρίου, και αυτοί θα σωθούν. Δεν πρόκειται να τους αφήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός, λέει, μας αγαπάει απείρως όλους. Και σε άλλη μετά περίσταση πάλι, σαν ξεχύλισμα θα λέγαμε της καρδιάς του, ο Άγιος Ιωαννός λέει: «Η καρδιά μου σε αγάπησε, Κύριε, και γι' αυτό σε ποθώ και σε αναζητώ με δάκρυα. Εσύ στόλισες τον ουρανό με τα αστέρια, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια, τους πράσινους κήπους, όπου και λαϊδούν τα πουλιά, αλλά η ψυχή μου αγάπησε μόνο εσένα και δεν επιθυμεί τον κόσμο αυτόν, έστω κι αν είναι ωραίος. Μόνο εσένα ποθεί η ψυχή μου, Κύριε. Δεν μπορώ να λησμονήσω το ηλαρό και πράω βλέμμα σου και με δάκρυα σε ηκετεύω. Έλα και σκήνωσε μέσα μου και καθάρισε ένα από τις αματίες μου. Εσύ βλέπεις από το ύψος της Αγίας δόξης σου πώς πάσχει η ψυχή μου για σένα. Μην εγκαταλείψεις το δούλο σου. Εισάκουσέ με. Σου φωνάζω όπως ο προφήτης Δαβίδ ελέησόν με ο Θεός κατά τον Μέγα Ελεός». Βλέπεις, δηλαδή, ότι εδώ σαν ένας νέος προφήτης μιλάει ο προφήτης Δαβίδ μέσα από τους ψαλμούς και μάλιστα από τον 50ο ψαλμό της Μετανοίας απευθύνεται στο Θεό. Έτσι και εδώ ο Άγιος μας σε ένα ξεχύλισμα, ας πούμε, της ψυχής του απευθύνεται στο Θεό. Και άλλοτε μας έχει πει για όλα αυτά τα ωραία τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και τα οποία μην νομίζουμε και οι Άγιοι τα απολάμβαναν. Άμα διαβάσουμε τον Άγιο Πορφύριο βλέπουμε πως απολάμβανε όλα αυτά τα οποία έβλεπε μέσα στη δημιουργία. Όχι μόνο αυτά, όχι μόνο τα ορατά, αλλά και πράγματα τα οποία εμείς δεν βλέπουμε, ας πούμε, με το απλό μάτι. Επίσης, θυμάστε πως, ας πούμε, ήταν μια φορά στο Άγιον Όρος και βάδιζε εκεί στα καρτοκαλύβια, ήταν νεαρός τότε μοναχός, άκουγε τα ειδόνια να κελαϊδούν και προσπαθούσε να καταλάβει πώς τόσο όμορφα τα ειδόνια ψάλλουν. Και είχε μια συνομιλία, ας πούμε, φανταστική εκεί με το αειδονάκι εκείνο, το οποίο λέει, για ποιο λόγο, λέει, να ξελαριγγίζεσαι μέσα εδώ στην ερημιά και να ψάλεις, λέει, τόσο ωραία. Για ποιο ψάλεις, λέει, τόσο ωραία. Και μετά απαντούσε ο ίδιος και έλεγε ότι ψάλεις, λέει, για τον δημιουργό σου, για τον πλάστη σου, τόσο όμορφα. Έτσι, πολύ ωραία τα είπε. Δηλαδή, μπορούσε να συνδέσει την ομορφιά της δημιουργίας με τον δημιουργό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι να θαυμάζουν, μπορούν να θαυμάζουν και να απορούν. Σε αυτά τα οποία υπάρχουν, πολλοί, ας πούμε, μπορούν να διεισδύσουν σήμερα και με τα όργανα τα οποία έχουμε, με τα τηλεσκόπια και με αυτά μέσα στο σύμπαν, που είναι εκπληκτικά αυτά τα οποία βλέπει κανείς στο σύμπαν και έχουμε τη δυνατότητα φυσικά και εμείς να τα δούμε σε φωτογραφίες πλέον μέσω του διαδικτύου. Ακόμα και
περίφημες φωτογραφίες που βγάζει η NASA και τις διευθυντέρειες, το πούμε έτσι. Όμως, πολλές φορές τα αποσυνδέουμε από αυτόν ο οποίος τα δημιούργησε όλα αυτά τα ωραία. Όταν δηλαδή έχουμε έναν δημιουργό, ο οποίος τα έχει κάνει όλα τόσο ωραία, φανταστείτε πόσο ωραία θα είναι η επικοινωνία μας με τον δημιουργό αυτό. Πόσο απερίγραπτη θα είναι η επαφή μας με τον δημιουργό αυτό του παντός, όλων αυτών των ωραίων. Και βλέπουμε ανθρώπους, όπως τους Αγίους, ας πούμε, ο Ψευδόντων Άγιος Λεωνό, που είχαν, ας πούμε, εμπειρία του Θεού, πώς μετά η ψυχή τους ξεχυλίζει από την εμπειρία αυτή τη θεϊκή. Και σε άλλη περίσταση πάλι, λέει ο Άγιος Ουλανός, «Άγιοι Απόστολοι, εσείς κηρύξατε σε όλη την οικουμένη. Γνωρίστε την αγάπη του Θεού. Και η αμαρτωλή ψυχή μου γνώρισε την αγάπη αυτή με το Άγιο Πνεύμα. Έχασα όμως το Πνεύμα αυτό και το προθώ και σας παρακαλώ, δεηθείτε στον Κύριο να ανανεώσει μέσα μου την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο γνωρίζει η ψυχή μου και εγώ θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο να έρθει η ειρήνη στη γη. Άγιοι πάντες, ηκετεύσατε τον Κύριο για μένα. Εσείς βλέπετε την δόξα του Κυρίου στους ουρανούς, γιατί στη γη αγαπήσατε τον Θεό με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοιά σας. Εσείς νικήσατε τον κόσμο με την δύναμη της χάριτος που σας δόρισε ο Κύριος για την ταπείνωσή σας. Υπομείνετε εξαιτίας της αγάπης του Θεού όλες τις θλίψεις. Το πνεύμα μου διακαώς επιθυμεί να δει πώς βλέπετε εσείς την δόξα του Κυρίου και νοσταλγεί η ψυχή μου τον Κύριο ημέρα και νύχτα και ποθεί να απολαύσει την αγάπη του». Βλέπετε ότι είναι ένας συνδυασμός δηλαδή προσευχής και ποίηματος, όπως τα λέγαμε. Λέει ο Άγιος Πορφύριος και πάλι ότι ο Χριστιανός, λέει, ή μάλλον ο Άγιος καλύτερα, είναι ένας ποιητής. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα τέτοιο ποιητικό ξέσπασμα από την ψυχή του Αγίου Σουλανού. Και παρότι υπάρχει και η διαφορά, γιατί είπαμε ότι είναι μεταφρασμένα αυτά, φανταστείτε να είχαν γραφτεί στη γλώσσα μας, θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερη έτσι, χάρη και δύναμη. Παρ' όλα αυτά όμως το κείμενο έχει έτσι μια ανάλαφρη πνοή και είναι μια προσευχή προς το Θεό και προς τους Αγίους Αποστόλους σε σχέση με τους νύχιους πόθους και την επιθυμία της συνάντησης του Αγίου Σουλανού πάλι με το Θεό, με το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ μάλιστα απευθύνεται στους Αγίους Αποστόλους και στους Άγιους Πάντες, οι οποίοι δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι με την αυταπάρνησή τους κήρυξαν το Λόγο του Θεού στον κόσμο, κήρυξαν το Ευαγγέλιο και θα λέγαμε ότι άλλαξαν την όψη του κόσμου μέσα από από τον αγώνα τους και κυρίως λέει εδώ «Σας δόρισε ο Κύριος για την ταπείνωσή σας». Το είχαμε ξαναπεί, πολλές φορές το ξεχνάμε, καλό είναι να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε τακτικά, ότι το κυριότερο πράγμα το οποίο, το λέγαμε μάλλον και στον Άγιο Παΐσιο χθες όσοι ήσασταν, είχε ένα ωραίο κείμενο το οποίο ήταν του Αγίου Παϊσίου και το οποίο αναφερόταν στο θέμα της ταπείνωσης, έλεγε και ο Άγιος, ότι δεν πρέπει πολλές φορές να ρίχνουμε υπερβολικό, ναι βέβαια ο αγώνας φυσικά έχει την αξία του, ο αγώνας του καθενός, αλλά όχι να ρίχνουμε υπερβολικό βάρος στον αγώνα μας, όσο στην ποιότητα της προσπάθειάς μας. Και ποιότητα σημαίνει ότι πρέπει με ταπείνωση ο άνθρωπος να τα προσεγγίζει όλα αυτά τα πράγματα. Διότι αν δεν υπάρχει ταπείνωση, ο αγώνας μας είναι μάχαιρος. Δεν μετράει. Είναι σαν, ας πούμε, να τρέχεις σε ένα στάδιο και να κάνεις μια ενέργεια, ας το πούμε έτσι, να πατήσεις τη γραμμή έτσι και να αρχίσεις άκυρος. Οπότε τι νόημα έχει, έτρεξες 10 χιλιόμετρα για παράδειγμα και βγήκες άκυρος. Κουράστηκες όμως, προετοιμάστηκες, βέβαια κουράστηκες. Και σου λέει άκυρο, σου λέει άκυρο. Μα τι θα πει άκυρο. Δηλαδή και πρώτος να ήρθες δεν μετράει. Αυτό είναι. Αυτό παθαίνουμε μερικές φορές. Στην κυριολεξία πραγματικά μερικές φορές αυτό παθαίνουμε. Αγωνιζόμαστε, κουραζόμαστε κτλ. Και κάνουμε μία χαζομάρα, να το πω έτσι. Κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα στην πνευματική ζωή. Για παράδειγμα, περηφανευόμαστε. Αυτό. Πιο απλό. Και τα χάνουμε όλα. Ενώ πρέπει ο άνθρωπος όλα να τα αποδίδει στο Θεό, όπως κάνανε οι Άγιοι. Και όταν, ας πούμε, οι Άγιοι που πέτυχαν τόσο πολλά πράγματα μπορούν να τα αποδίδουν στο Θεό, τι να πω εγώ μετά που δεν έκανα τίποτα, δηλαδή και θα πω ότι τα έκανα από μόνος μου. Πρέπει να πω ότι και το παραμικρό ακόμα που κάνω, που καταφέρνω στη ζωή μου, το κάνω με την ευλογία και τη βοήθεια του Θεού. Και σε ένα άλλο σημείο πάλι λέει, ας πούμε και αυτό,
ότι οι καλοί γέροντες, λέει, είναι ταπεινοί και μοιάζουν στο χαρακτήρα με τον Χριστό. Με τη ζωή τους δίνουν ζωντανό παράδειγμα. Απέκτησαν την ειρήνη και σαν το ξύλο της ζωής του Παραδείσου τρέφουν πολλούς με τους καρπούς τους, δηλαδή με τους καρπούς της Αγίας Ειρήνης τους. Το δέντρο της ζωής στη μέση του Παραδείσου είναι ο Χριστός. Αυτό τώρα έγινε προσιτό σε όλους και όλος ο κόσμος μπορεί να τρέφεται από αυτό και να ποτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Μας λέει ότι οι γέροντες, οι οποίοι είναι, ας το πούμε έτσι, οι εμπροστοφυλακοί, ή όπως έλεγε ένας παλιός δεσπότης, ο Φλωρίνης Αυγουστίνος, ότι οι μοναχοί είναι, λέει, τα λοκ της Εκκλησίας, η καταδρομής. Είναι μπροστά, δέχονται όλα τα πυρά, δέχονται όλο το βαρύ πόλεμο των δυνάμεων του σκότους. Και οι υπόλοιποι άλλοι είμαστε από πίσω. Έτσι και οι καλοί γέροντες, λέει, μοιάζουν στο χαρακτήρα με τον Χριστό. Και με τη ζωή τους μας δίνουν ζωντανό παράδειγμα. Πράγματι, βλέπετε, ας πούμε, πόσοι ωφελήθηκαν από τον Άγιο Παΐσιο, από τον Άγιο Πορφύριο, από τον Άγιο Άκουβο Τσαλίκη που πρόσφατα έγινε αγιοκατάταξη, από τον Άγιο Σιλουανό. Και απέκτησαν, λέει, την ειρήνη και μέσα από τους καρπούς τώρα της ειρήνης τρεφόμαστε όλοι. Και ποιο είναι αυτό το δέντρο στη μέση του Παραδείσου, το οποίο δίνει την ειρήνη, είναι ο Χριστός. Πολλές φορές συζητάμε έτσι πνευματικά και κάνουμε έτσι κάποιες φιλοσοφικές και φιλολογικές συζητήσεις, θα το έλεγα, εντός εισαγωγικών, όχι ότι περιφρονούμε τη φιλοσοφία, κάθε άλλο, και λένε, ας πούμε, άργη, πώς θα είναι ο Παράδεισος. Ο Παράδεισος έχει δέντρα μέσα, έχει καρπούς, έχει φρούτα, έχει πουλιά, τι θα έχει άργη. Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Πορφύριος, ότι ο Παράδεισος είναι ο Χριστός. Όποιος έχει τον Χριστό, έχει τον Παράδεισο. Όποιος είναι με τον Χριστό, είναι στον Παράδεισο. Άρα λοιπόν μπορεί να είσαι στον Παράδεισο όντας με τον Χριστό, εν Αγίω Πνεύμα. Και αυτό βέβαια το βλέπουμε και στους Αγίους, οι οποίοι είχαν εμπειρίες του Αγίου Πνεύματος και είχαν άρα πρόγευση Παραδείσου. Τώρα θα πεις, γιατί εμείς ζωγραφίζουμε πολλές φορές τον Παράδεισο έτσι όπως ζωγραφίζουν οι καλλιτέχνες κλπ. Καθαρά για λόγους, για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μεταφέρονται με τις αισθήσεις και με λόγια, να καταλάβουμε τα υπεραισθητά διαμέσου των αισθητών. Ας μείνουμε στο σημείο αυτό για να δοθεί και λίγος χρόνος για εσάς, για τις ερωτήσεις που έχουμε. Και αν δεν υπάρχει κάτι, μπορούμε να επανέλθουμε. Ναι, παρακαλώ. Βλέπεις συνειδητάς με έναν άνθρωπο και καταλαβαίνεις ότι άλλα σου λέει και άλλα σκέφτεται. Ναι. Θέλεις, δεν θέλεις, κάνεις άσχημο σου εγγύημα. Θέλεις, δεν θέλεις. Καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύει, καταλαβαίνεις ότι άλλα εννοεί. Όσο και να προσπαθείς, το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι. Τι κάνεις εκείνη την ώρα. Εξαρτάται αν αυτά τα οποία καταλαβαίνεις και λέει ο άλλος κτλ. Αν είναι απλά πράγματα ή αν είναι πράγματα από τα οποία διακυβεύεται η ψυχή κάποιου ανθρώπου. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Διότι αν, ας πούμε, είναι απλά πράγματα τα οποία δεν βλάφτεται κανείς ή κι εγώ, ας πούμε, μπορώ να κάνω υπομονή κτλ., τότε για χάρη του αδελφού μπορεί, ας πούμε, να κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά είναι ένας συλλογισμός, μπαίνει ο συλλογισμός και λες. Αυτό με κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω, το βλέπω. Τι γίνεται. Καλά, δεν λες τίποτα. Κάνεις υπομονή, δεν λες τίποτα. Αλλά μπαίνει ο συλλογισμός. Ναι, από εκεί και μετά μπορεί απλά και ήρεμα να πείσει τον άλλο, να του δώσει να καταλάβει ότι σκέφτεσαι και κάπως διαφορετικά. Ναι, εγώ τι κάνω. Εγώ που μπαίνει αυτό πώς το βγάζω. Α, για τον εαυτό σας. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί. Κάτι το οποίο εμάς δεν μας βλάπτει, δεν έχουμε λόγο να εμπλακούμε σε αυτό. Εάν εσείς μείνετε σε απόσταση από αυτό, για ποιο λόγο να χαλάσετε την καρδιά σας. Συλλογισμός δεν είναι αυτός κακός. Απλά μπορώ να πω. Ναι, μπορώ να πω ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι έμαθε να σκέφτεται και κρίμα να κάνω μια προσευχή για αυτόν, να τον φωτίσει ο Θεός να γίνει απλός. Δηλαδή και να σκέφτεται με τρόπο θετικό και πνευματικό. Και να πάψει να σκέφτεται με πονηρία. Ναι, όμως και εγώ. Και εγώ δεν ωφελούμαι σίγουρα, αλλά από τη στιγμή που το κάνω, εγώ. Οφελείστε, εσείς οφελείστε. Στο κομμάτι που κάνετε υπομονή σε όλο αυτό το πράγμα, οφελείστε. Εάν όμως εγώ εκείνη τη στιγμή θελήσω να τον διορθώσω,
όχι απλώς δεν θα ωφεληθώ, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα το συνηθέστερο είναι να συγκρουστώ μαζί του και να μαλώσω. Διότι το πιθανότερο είναι ότι αυτός δεν θα δεχτεί την παρατήρηση τη δική μου. Θα πει ότι όχι, εγώ έτσι αυτό σκέφτομαι, αυτό πιστεύω και αυτό σου λέω. Και απλά εσύ είσαι τέτοιος πονηρός και δεν σε συμφέρει να το ακούσεις και δεν το δέχεσαι. Ενώ μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ναι, έτσι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Ναι, πολλές φορές στεναχωριέμαι και λέω δεν είμαι καλός άνθρωπος. Κάνω άσχημους συλλογισμούς. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Ναι. Ενώ το καταλαβαίνω ότι άλλο λέει και άλλο εννοεί. Αισθάνομαι εγώ άσχημα. Πάντως, κοιτάξτε, πολλές φορές για να σας βοηθήσω στον καλό λογισμό, επειδή μιλάω με τους ανθρώπους και τη δουλειά μου, όπως ξέρετε, μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουν ούτε αυτοί οι άνθρωποι, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Δηλαδή, σκέφτονται με έναν στραβό τρόπο, γιατί έμαθαν έτσι να σκέφτονται. Έζησαν σε τέτοιο περιβάλλον που το μυαλό του τροποδινά πάει εκεί, από μόνο του. Και θέλει βοήθεια μετά ο άνθρωπος αυτός για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτόν τον λαθεμένο τρόπο σκέψης. Δεν μπορείς να το πεις όμως. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς ας βάλουμε καλό λογισμό. Βάζουμε αυτό το κακό λογισμό, ας μην βάλουμε και εμείς κακό λογισμό. Εκτός και αν, όπως είπα προηγουμένως, βλάπτεται, ας το πούμε έτσι, κάποιος άνθρωπος πνευματικά, αν διακυβεύονται, αν υπάρχει ας πούμε, κάποιο πνευματικό διακύβευμα. Οπότε εκεί πλέον θα πρέπει να το σταματήσουμε για λόγους προστασίας και όχι ας πούμε, για να διορθώσουμε τον άνθρωπο. Με τον ωραίο τρόπο που μιλάει για τη χάρη του Θεού, εδώ ο Άγιος, έχω πει στο μυαλό ότι κανένας από τους Αγίους έχω ακούσει μέχρι τώρα δεν έγινε Άγιος χωρίς να αποταγεί εντελώς από τον κόσμο. Αυτό που λέει και μέσα όταν μιλάει για τη χάρη. Δηλαδή ξεχνάει τον κόσμο, τα πάντα, μόνο και μόνο υπάρχει χάρη του Θεού μέσα του. Και εμείς τώρα ερχόμαστε εδώ πέρα κάθε φορά και τόσα χρόνια και κάνουμε προσπάθειες. Τι θα κάνω να νευριάσουν, τι θα κάνω στη δουλειά μου, πώς θα βρω τον καλό ή την καλή. Και πνευματικοί καθοδηγούν έτσι, μια είναι μια ελεημοσύνη, είναι καλός άνθρωπος. Αυτή την αποταγή δεν τη βλέπουμε, ας πούμε. Να την έχουμε τέλος πάντων αυτό να μιλάμε. Όπως μιλάμε, δεν μιλάμε για τη χάρη, δεν μιλάμε σωτηρία. Ποιος θα μιλάει αυτά και εκεί, ξέρει, μας καθοδηγεί εκεί πέρα, ας πούμε, να μάθουμε σιγά σιγά αυτή την αποταγή. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, οπότε θα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά τα θέματα. Τις μικρότερες εντός εισαγωγικών που είναι η ζωή μας η ίδια φυσικά μας αφορούν. Αλλά είναι κάτι παραπάνω αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα μας. Ναι, κοιτάξτε, αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, η αποταγή μπορεί να γίνει και με τρόπο ποιοτικό. Δεν είναι ανάγκη να γίνει η αποταγή μόνο σωματική. Δεν γίνεται μόνο αποταγή όταν κανένας φύγει από εδώ, για παράδειγμα, και πάει στο Άγιον Όρος. Έτσι να γίνει αυτό. Πράγμα, λέμε. Μπορεί να γίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτή η αποταγή. Να αποταγεί ο άνθρωπος δηλαδή από τον κόσμο, από την νοοτροπία του κόσμου, από το πνεύμα του κόσμου. Γιατί μπορεί κάποιος να τον αποταγεί. Τοπογραφικά να πάρει στο Άγιον Όρος και να κουβαλήσει τον κόσμο εκεί πέρα. Τα λέει ο Ιωσήφ Χαΐζος, τα λέει πολλές φορές. Μας το λέει. Μπορεί λοιπόν να είναι κανένας στο μοναστήριο, το μυαλό τον ενέξει στον κόσμο και να σκέφτεται κοσμικά. Το θέμα είναι κανείς, βέβαια, όχι ότι δεν βοηθιέται. Σαφώς, αν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, βέβαια αυτό είναι πιο εύκολο να το πετύχει. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι ένας που, καλός ή κακός, βρίσκεται στον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να του στείλει όλους, ας πούμε, στις ερημιές. Πρέπει άλλωστε να μπορεί να το κάνει κιόλα. Μπορεί όμως να προσαρμοστεί στο κλίμα αυτό και να ζήσει, να προσπαθήσει να ζήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ έτσι όπως ο Θεός τον θέλει. Δηλαδή με κέντρο τον Χριστό και όχι με κέντρο, ας το πούμε έτσι, τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, την κοσμική νοοτροπία. Και μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά, όπως είπε και ο Άγιος και ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδρόπουλος, ένας εξαίρετος γέροντας του περασμένου αιώνα στην Αθήνα, ότι μπορεί ο άνθρωπος λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ να αγιάσει. Από το πρωί θα ξυπνήσει μέχρι το βράδυ. Που θα κοιμηθεί, να προσπαθεί να ζήσει δηλαδή έτσι όπως ο Θεός τον θέλει και να αγιάσει. Και στο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, που δεν θα αγιάσει, θα έρθει μετά, θα ξεφορτώσει πάλι στο μυστήριο εκεί της μετανοίας και θα κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μας έχει δώσει τα μέσα. Χάρη στον Θεό, θα μας έχει δώσει τα μέσα και ο Θεός μας δέχεται συνέχεια σε όλους αυτούς τους πειραματισμούς και τους αγώνες. Αρκεί να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που είπαμε. Να μην κάνουμε δηλαδή μεσοδέζει τα πράγματα, προσπαθούμε δηλαδή, τώρα πότε να πατήσουμε. Στην Εκκλησία και μετά μπορεί να πατάμε στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό μετά καταντά μια πνευματική σχιζοφρένεια που είναι ένα σύμπτωμα της εποχής και αυτό. Έτσι. Από τη μια δηλαδή προσπαθούμε και νομίζουμε ότι είμαστε μικροί παΐσιοι και από την άλλη, ας το πούμε έτσι, κάνουμε πράγματα που δεν κάνουν ούτε οι κοσμικοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αυτά γίνονται μόνο στον χώρο της φαντασίας μας σε τελική ανάλυση. Και μας δημιουργούν ένα εσωτερικό διχασμό. Πρέπει ο άνθρωπος να αποφασίσει ότι θα πάει από τη μεριά που είναι ο Χριστός. Τελείωσε. Με όποιο κόστος. Ποιο κόστος, δεν υπάρχει κόστος.
υπάρχει όφελος. Άρα αυτό είναι αποτέλεσμα. Θα πάρει την ευλογία, ακριβώς. Θα πάρει την ευλογία του Θεού. Ολοκληρωτικά την ευλογία του Θεού ο άνθρωπος που θα το κάνει αυτό το πράγμα. Είπατε ότι τόσο καλός όσο και κακός λογισμός μπορεί να φέρει ένα θάνατος στην ψυχή του ανθρώπου. Ένας καλός λογισμός που έρχεται από έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μου φέρει μια αναστάτωση, την οποία θα επιβιώσει σαν έρωτα, είτε πνευματικό, είτε μπορεί και σαρκικό, ας πούμε, αν είναι πολύ έντονη αυτή η αναστάτωση που θα μου φέρει. Είναι πάλι για όλου πράγμα, ας πούμε. Μπορεί να είναι, αλλά αν μας δώσει ένα παράδειγμα θα μας βοηθήσει καλύτερα. Γιατί λίγο τώρα έβαλες πολλά πράγματα μέσα. Είναι, ας πούμε, το φλερτ που κάνει ένας άνθρωπος. Θα σου πει όμορφα λόγια για σένα και θα πει ένας άντρας στην γυναίκα όμορφα λόγια. Και η γυναίκα θα, αν τον εκτιμάει αυτόν τον άνθρωπο, θα πάρει πάνω της. Ναι, και θα αρχίσει να βλέπει το πρόσωπό του έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλει να είναι στη σχέση. Ναι, αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Αυτό είναι κάτι ψυχολογικό, είναι κάτι σαρκικό. Δεν έχει σχέση με την πνευματικότητα αυτό. Μερικοί βέβαια νομίζουν ότι έχει γραφτεί κιόλας αυτό, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, ότι μέσω ας πούμε του σωματικού έρωτα μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει καλύτερα τον έρωτο του Θεού. Λάθος. Καμία σχέση. Απλά όταν οι πατέρες χρησιμοποιούν το ερωτικό συνέστημα για να περιγράψουν τον έρωτο του Θεού, το χρησιμοποιούν σαν εικόνα, σαν μεταφορά. Όχι ότι αυτό έχει καμία σχέση. Οντολογικά να το πω έτσι, το ένα με το άλλο. Είναι εντελώς δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι σαρκικό, το άλλο είναι πνευματικό. Ίσα-ίσα για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιδοθεί στον έρωτα του Θεού, πρέπει να νικήσει τον έρωτα του ανθρώπου. Τον ανθρώπου. Να τον αφήσει πίσω. Οπότε εκεί που χωρίζει το σαρκικό έρωτα από το πνευματικό έρωτα. Οπότε συγγνώμη. Η γραμμή βρίσκεται εκεί που χωρίζει το σαρκικό έρωτα από το πνευματικό έρωτα. Δηλαδή ο πνευματικός έρωτας δεν είναι κάτι μεμπτό. Όχι μόνο ότι είναι μεμπτό, είναι και επιθυμητό, είναι και στόχος. Στόχος ζωής είναι. Αυτό λέει και ο Άγιος Γεώργιος Πορφύριος, ότι αγαπήστε τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Διότι τώρα, ας πούμε, αυτό να το πει κανένας για το σαρκικό έρωτα, εντάξει, αγαπηθείτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Να πεις πέρα, βλέπεις ότι οι σαρκικοί έρωτες, πολύ εύκολα, ας το πούμε έτσι, μετατρέπονται από έλξη σε απόθεση. Δύο άνθρωποι που υποτίθεται ότι αγαπιούνται μέχρι χθες, ξαφνικά την επόμενη μέρα μπορεί να γίνουν εχθροί. Και όχι απλώς εχθροί, να γίνουν φανατικοί εχθροί. Να κυνηγάει δηλαδή ένας τον άλλο, να τον εξαφανίσει. Στην κυριολεξία να τον εξαφανίσει. Αυτό καταλαβαίνει και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Αν υποτιθεί, ας το πούμε, ότι ήταν ας πούμε, κάτι το θετικό κτλ., θα μπορούσε να υπάρχει κάτι προς έναν άνθρωπο και από εκεί μετά τον αφήνει ελεύθερο εκείνον να επιλέξει. Ναι. Αυτό που επισημάνεται πάντα μου σχετίζεται, χρωματίζεται την κατάσταση ότι υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής στο κάθε υπερβολή. Κατά συνέπεια, αν το θέσουμε ότι μπαίνει στο πνευματικό κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι εκεί το στοιχείο της υπερβολής είναι θετικό σημείο αναφοράς ή είναι νοσηρό. Δηλαδή εκεί μπορούμε να κάνουμε υπερβολές, γιατί νομίζω κάπου λέει σε ένα σημείο ότι πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας τα πνευματικά. Θέλω να πω και έχει ωφέλεια, έχει ευλογία στη ζωή μας. Το στοιχείο της υπερβολής στα πνευματικά. Ποιο είναι το υπερβολικό εδώ για τον Άγιο Σύμνος? Δεν ξέρω, απλά επειδή ο Θεός Έρος νομίζω ότι είναι κάτι ανεξάρτητο. Ναι, νομίζω ότι ο Θεός Έρος είναι κάτι ανεξάρτητο και κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το ότι γινόμαστε άσαρκοι. Δηλαδή κάνουμε κάτι υπερβολή νηστεία για να σκητέψουμε, να κλείσουμε. Όχι υποχρεωτικά, γιατί αν ήσουν αυτές που λέγαμε για τον Άγιο Παΐσιο, όταν μια φορά είχε ένα πειρασμό ο Άγιος εκεί και πήγε στο πνευματικό του, στο αντιακριτικό πνευματικό, του είπε θα τρως κανονικά, θα κοιμάσαι κανονικά, ενώ αυτός έκανε ας πούμε πράγματα που ήταν ακραία. Δεν είναι ο αγώνας ο πνευματικός τον οποίο κάνουμε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η πνευματική ζωή δεν έχει σκοπό να εξοντώσει το σώμα, να εξαφανίσει το σώμα, αλλά τα πάθη. Είναι, λέει, παθοκτόνος, λέει, και όχι σωματοκτόνος, ο αγώνας τον οποίο κάνουμε. Παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Είναι, ας το πούμε έτσι, αυτό μοιάζει, ξέρεις, με το να δίνει ιατρική, ας πούμε, ένα φάρμακο σε έναν άνθρωπο
και να πεθαίνει εξαιτίας του φαρμάκου. Μην γελάς, γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει καθημερινά. Ναι. Δυστυχώς και υπάρχουν και αυτά που γίνονται και λάθη, ας πούμε. Και διαπιστώνονται των υστέρων. Αλλά οι τούδες άλλο αντάρουν. Υπάρχουν από αυτή τη άλλο και τούδες άλλο αντάρουν. Ή, ας πούμε, όταν, όταν ένας πάσχει, ας πούμε, μια σοβαρή ασθένεια, μια λευχαιμία για παράδειγμα, έτσι, και πας, ας πούμε, και κάνεις χημειοθεραπεία. Αλλά η χημειοθεραπεία είναι καρκίνος, έτσι. Λοιπόν, είναι δυνατή, δεν είναι αστεία πράγματα. Μπορεί να πεθάνεις από τη χημειοθεραπεία, άμα δεν προσέξεις. Μπορεί να είναι τόσο ισορροπημένη αυτή η θεραπεία που θα γίνει, διότι αντί, ας πούμε, να σκοτώσεις τα καρκινικά κύτταρα, σκοτώσεις και τα υγιή κύτταρα μαζί. Αυτό υπάρχει και στην πνευματική ζωή, αν δεν το προσέξει κανείς. Πολλές φορές δηλαδή νομίζει ο άνθρωπος ότι, ας πούμε, με τον αγώνα αυτό κάνουμε έναν πόλεμο. Όχι, δεν γίνεται πόλεμος σε φόλες της ύλης. Ο πόλεμος είναι στοχευμένος και συντονισμένος απέναντι στα πάθη. Και δεν πρέπει φυσικά να υπάρχει υπερβολή σε καμία πλευρά. Η υπερβολή είναι του ποδήλου πάντοτε. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αυτό λένε οι άλλοι πατέρες. Η Ορθοδοξία είναι η μέση οδός, η αρίστη οδός, όπως λέγανε και οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Να αυτοτομεί κανείς του λόγου του Θεού. Αλλά βέβαια δεν υπάρχει μέτρο, σε όλα τα πράγματα υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο στην αγάπη του Θεού. Εκεί δεν υπάρχει μέτρο. Στην αγάπη του Θεού. Διότι αυτό λέει ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Αγαπήσει τον Θεό, λέει, εξ όλης την ψυχή σου, εξ όλης την καρδιά σου, εξ όλης την ψυχή σου, εξ όλης την διανύα σου. Με όλη τη δύναμη τη ψυχή σου. Με όλη τη δύναμη τη υπάρξεώ σου πρέπει να αγαπήσει τον Θεό. Αλλά όμως αυτό πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο. Αν δεν γίνεται με σωστό τρόπο, δεν θα είναι σωστό. Αυτό που είπατε πριν, να μα πείτε δύο λόγια, αν μπορείτε, η ταπεινή δίδωση χάρη, ουσιαστικά η ταπείνωση είναι βελτίωση τη χάρη του Θεού σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή πώ ξεκινάει, έχει διαβαθμίσει, είναι κάτι συγκεκριμένο από εκεί ξεκινάει, δηλαδή αυτή τα ταπείνωση, πώ είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια έχει, ασφαλώ έχει διαβαθμίσει. Μπορείτε να φύγετε από εδώ και να καθίσετε εδώ μπροστά. Βέβαια έχει διαβαθμίσει, πώ έχει διαβαθμίσει. Το άνθρωπος, ας πούμε, να νιώσει ότι είναι όπως είναι όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι, αυτό είναι ένα είδος ταπείνωσης. Πολλές φορές βλέπετε, ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας και λέμε ότι εμείς είμαστε το φαινόμενο, είμαστε κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Δεν είμαι εγώ συνόλου, ξεχωρίζω. Αυτό το ξεχωρίζουμε που μας κάνει κάτι της μας διαγύρια, ας το πούμε έτσι. Εγώ ξεχωρίζω, ας πούμε έτσι. Και βλέπετε, ας πούμε, και ο ανταγωνισμός πώς μπαίνει μεταξύ των ανθρώπων. Και πολλές φορές και μεταξύ μέσα σε μια οικογένεια, ας πούμε, ή σε μια παρέα φίλων κτλ. Όμως μπορεί να φτάσει κανείς στο σημείο να πει ότι είμαι τελευταίος από όλους τους ανθρώπους. Όχι απλώς δεν ξεχωρίζω, το άλλο άκρο είναι να πει ότι είμαι τελευταίος από όλους. Αυτό δεν είναι υπερβολή, το λέει όμως τέλος πάντων. Ότι λέει ο Χριστός ήρθε για τη σωτηρία λέει, όλων των ανθρώπων, από τους οποίους τελευταίος λέει είμαι εγώ. Ο τελευταίος, ο χειρότερος λέει είμαι εγώ, λέει όμως τέλος πάντων. Και το είπα και ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης που γιορτάζουμε, που αυτές τις μέρες έγινε η καθιέρωση 22 Νοεμβρίου της ερωτής του, όταν τον καλούσαν ας πούμε, να πάει να κάνει μια ομιλία, πούμε, να πάει σε ένα μοναστήρι κλπ. Έλεγε, τι με θέλετε με ένα παιδιά, εγώ είμαι εξόφιο σκύλο σήμερα. Θα σας βρωμίσω το μοναστήρι. Και το πίστευε. Το έλεγε με ένα τέτοιο τρόπο που σε συγκλώνιζε, ας πούμε, έτσι όπως το λέει. Το πίστευε αυτό το πράγμα. Λέει, εγώ τι να θέλω, λέει. Εσείς έχετε εκεί πέρα τόσους ανθρώπους. Εγώ θα έρθω, λέει, να σας βρωμίσω το μοναστήρι, λέει. Είναι σαν ένα ψόφιο σκύλο. Έχετε πάει και με φορά κοντά σε ένα ψόφιο σκύλο. Φεύγει αμέσως από την άλλη μεριά. Βρωμοκοπάει ο τόπος, ας το πούμε έτσι. Από τη σαπίλα. Δεν υπάρχει χειρότερη μυρωδιά από τη σαπίλα. Του ψόφιου ζώου. Έτσι ακριβώς παρομοίαζε τον εαυτό του. Αυτό όμως ο άνθρωπος για να το αποκτήσει θέλει, ας πούμε, αγώνα, συνεχή αγώνα. Και με τους λογισμούς, με την υπαγωγή του θέλημα του Θεού κυρίως. Και με όλα τα άλλα. Και τι άλλο ρωτήσατε. Όχι αυτό, δεν συνίσταται, ας πούμε, γιατί δεν έχει διαβαθμίσει. Διαβαθμίσεις έχει, εντάξει. Με την προσπάθεια γίνεται. Α, ναι, ήθελα να πω ότι ναι. Και πέρα από αυτό, λένε οι πατέρες ότι μετά ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο σημείο να βάλει τον εαυτό του και κάτω και από όλη τη δημιουργία. Όχι μόνο κάτω από τους ανθρώπους, και κάτω και από τα ζώα ακόμα. Διότι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι εγώ λέει είμαι λογικό. Και ενώ είμαι λογικό, όμως λέει αμαρτάνω και φεύγω μακριά από το θέλημα του Θεού. Τα καημένα τα ζώα λέει δεν έχουν αυτοληθεί, δεν αμαρτάνουν. Άρα εγώ είμαι ακόμη πιο κατά από τα ζώα. Είναι θεμαϊκά. Θα ήθελα να ρωτήσω,
πρόσφατα βρέθηκα σε κάποια ομιλία που μιλούσε ένας ψυχολόγος, μια ψυχίατρος και ένας ιερέας που ήταν και ο ψυχολόγος. Το θέμα ήταν η αγάπη, η θεραπεία του ανθρώπου μέσα από όλες αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων που θεράπευα και η προσέγγιση του Θεού ώστε το δυνατόν να είναι μεγαλύτερο μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, η θεραπεία του ανθρώπου να νιώθει αγάπη και να μπορεί να συνεπάρχει με τους υπόλοιπους και να νιώθει και τον Θεό κοντά. Μου δημιουργήθηκε η εξής απορία. Ότι σιγά σιγά, επειδή και η θεραπεία μέσω ψυχολόγου είναι άκρως απαραίτητη για αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό, αλλά και ακόμα αυτοί που γνωρίζουν τον Θεό, επειδή υπάρχει ένα δρομολόγιο μέχρι την πλήρη γνώση και την αποδοχή ότι ναι, εσύ είσαι ο Θεός μου, εσύ είσαι η θεραπεία μου και τέλος. Αυτός ο δρόμος αυτή είναι πολύ μεγάλος, συνειδητός και θεωρώ ότι είναι το τέρμα, γιατί είναι απαραίτητη η ψυχιατρική και ψυχολογική βοήθεια, όχι για όλους ψυχιατρική, για κάποιους μόνο ψυχολογική. Αλλά όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, καταλάβει ότι όλο συνειδητό να αφήσω στην άκρη ένα τα κομμάτια που θεραπεύομαι από τα διάφορα προβλήματα που όλοι στην οικογένεια έχουμε, ο καθένας έχει κάποιος έχει κάποια ψυχοπαθολογία κτλ. Όταν αποφασίσει συνειδητά και πει, αυτό είναι το βαθύ ερώτημά μου, αφήνω κάθε είδους ψυχοθεραπεία κτλ. Και αποφασίζω ότι η θεραπεία μου είναι η εξής, ότι από εδώ και πέρα θα ασχοληθώ με το ποια είναι η πραγματική μου σχέση με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και πόσο με ενδιαφέρει 100% κυρίως αυτό, να μην υπάρχει κάτι που να με χωρίζει. Δηλαδή, αυτό το όχι μόνο τη θεωρήση, αφορά κάθε μου πράξη να είναι κοντά στο Ευαγγέλιο, στη εφαρμογή, την πρακτική και όσο το δυνατόν δηλαδή να είμαι εκεί κοντά και να μην με χωρίζει κάτι όσο το δυνατόν από το Χριστό, αυτό είναι ένα συνεχής αγώνας. Μήπως τελικά αυτή είναι η τελική θεραπεία όλες τις αρρώστιες ψυχής τελικά και αν εστιάσουμε εκεί λύνονται όλα. Κοίταξε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Άλλο είναι το αντικείμενο της ψυχολογίας, άλλο είναι το αντικείμενο της Εκκλησίας. Όπως ξέρετε πολύ καλά, όσοι ενδεχομένως να έχετε ασχοληθεί κιόλας, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που καταφεύγουν στην ψυχολογία για διάφορα, για άγχη, για φοβίες, για προσωπικό προσανατολισμό κτλ. Ο σκοπός της ψυχολογίας ποιος είναι? Δεν είναι φυσικά η σωτηρία της ψυχής, έτσι, παρότι λέγεται ψυχολογία. Έτσι. Τώρα εντάξει, το έχουμε πει κι άλλη φορά, υπάρχει μια σύγχυση όρων εκεί πέρα στο θέμα. Επειδή έχουμε δανείσει στην ψυχολογία τον όρο psychology, είναι στα, ο διεθνής όρος, και το ψύχο το έχουν πάρει από εμάς. Αλλά αυτοί όμως για το θέμα της ψυχής χρησιμοποιούν άλλο ρόλο. Η ψυχή στα αγγλικά είναι soul. Δεν είναι ψυχή. Εμάς στα ελληνικά είναι και η ψυχή, soul, και η ψυχή είναι ψυχή και η ψυχή της ψυχολογίας είναι ψυχή. Και εκεί γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση η ψυχή της ψυχολογίας με την ψυχή της Εκκλησίας που είναι άλλο η σωτηρία της ψυχής κατά την Εκκλησία για τον Θεό και άλλο η σωτηρία εντός εισαγωγικών της ψυχής για την ψυχολογία που είναι η συμφιλίωση με τον εαυτό σου. Αυτό, ας το πούμε έτσι, αδρά. Όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Δηλαδή, αν θα πας σε μία ψυχολόγο, σε έναν ψυχαναλυτή κτλ., μπορεί να γίνει ένας αγώνας κλπ. Να σου πει να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Στόχος. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον εαυτό σου? Να συμφιλειωθείς με τον εαυτό σου, δηλαδή. Με τα θετικά και με τα αρνητικά. Αυτό σημαίνει. Να εκτιμήσεις τον εαυτό σου όπως εκτιμάς όλο τον κόσμο. Γιατί αυτή η μη εκτίμηση του εαυτού για πολλούς ανθρώπους δημιουργεί πρόβλημα στη συμπεριφορά τους με τους άλλους. Μεγάλα προβλήματα δημιουργεί αυτό. Είναι θέμα αυτοεκτίμησης, είναι θέμα ανθρωπίνων σχέσεων κτλ. Όμως, υπάρχει και ένα κοινό σημείο. Το κοινό σημείο είναι ποιο? Ότι πολλές φορές η πνευματική ζωή, ο πνευματικός αγώνας, η σωτηρία της ψυχής, δηλαδή,
βοηθάει τον άνθρωπο γενικότερα και στο να κατασταλάξουν κάποια πράγματα μέσα του, να συμπληρωθεί δηλαδή και με τον εαυτό του, έτσι, και να ηρεμήσει η ψυχή του και από άποψη ψυχολογική. Βέβαια, αυτό για να γίνει πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί, το έχουμε πει και άλλη φορά, να κάνει έστω ένα κλικ μπροστά στο θέμα το πνευματικό. Να είναι διατεθειμένος πρέπει να αγωνιστεί λίγο παραπάνω. Έχω πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται και λένε. Λέει, πες για παράδειγμα κάτι, κοίταξε, καλό είναι να δεις κάποια πράγματα ψυχολογικά, να πας σε κάποιον ειδικό, να τα δεις και ορθά. Μα λέει, πάτερ, εγώ είμαι, λέει, της Εκκλησίας, λέει, πώς θα πάω, λέει, ωραία, της Εκκλησίας, εντάξει. Κάνε, λοιπόν, κάθε μέρα 300 μετάνοιες και 3 κομποσχήνιες, ας πούμε, έτσι. Και να προσέχεις άλλα 5 λεπτά κάθε μέρα. Ω, είναι πολλά, αποκλείεται. Λοιπόν, άμα δεν έχεις διάθεση να αγωνιστείς πνευματικά, τότε πώς θα βοηθηθείς. Δηλαδή, επειδή είσαι της Εκκλησίας, θα πεις, εγώ είμαι της Εκκλησίας, άρα αυτά όλα θα καλύπτω πώς, με ποιο τρόπο, με μαγικό τρόπο. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος. Ο θεϊκός τρόπος είναι να συνεργαστείς εσύ στον αγώνα σου με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι ο αγώνας του ανθρώπου. Είναι η συνεργασία με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού υπάρχει. Ανεξάντλητη πηγή η χάρη του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Και κατευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ποιοι όμως γίνονται, εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών, ποιοι θέλουν να συνεργαστούν με τη χάρη του Θεού. Και αυτή είναι η συνέπεια και η συνάφεια των δύο αυτών πραγμάτων. Από εκεί μετά βέβαια μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, ολόκληρο θέμα διάλεξη μπορούμε να κάνουμε για το θέμα. Το τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο. Αλλά προσέξτε όμως, μην τα μπερδεύουμε. Άλλο πράγμα είναι η αγάπη του Θεού, που κατευθύνεται προς το Θεό και προς τους αδελφούς, και άλλο είναι η αγάπη του εαυτού μας. Πάντως, λέει ο Θεός, αγαπήσει και το Θεό σου, λέει ο νόμος του Θεού κτλ. Και τον πλησίον σου ως σε αυτό. Άρα δεν αντιβαίνει προς την ψυχολογία ο νόμος του Θεού και να σου λέει ότι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, τι σημαίνει, να αγαπάς τον εαυτό σου, αδερφέ. Είσαι δημιουργήμα του Θεού, κατοικώνω και καθομοίωση, αφού πλάστηκες για τα υψηλά και για τα ανώτερα. Άρα πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, με καλή εγγένεια βέβαια, να εκτιμάς τον εαυτό σου, σε δημιουργήμα κατοικώνω και καθομοίωση του Θεού και μετά να αγαπάς και όλο τον κόσμο.